Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ θα είμαστε 2 ώρες. Θα περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά, γιατί το καλοκαίρι θέλει καλοπέραση, να πούμε. Το καλοκαίρι θέλει σταφυλάκι σουλτανί. Το καλοκαίρι θέλει ποτάκι, να πούμε, δροσερό. Μπυρίτσα παγωμένη, ελαφρύ φαΐ, ψαράκι, ακρογιαλιά, πέδιλο με κάλτσα ή χωρίς. Μέτρο σπορ στα περίπτερα, κουτσομπολίστηκες από την άλλη μεριά. Να δούμε την επικαιρότητα. Στα site του Μέτρο σπορ φυσικά θα διαβάσετε. Και φυσικά να πούμε ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θερμό. Θερμό μπορεί να το πει κανείς μόνο από την πλευρά του αραιός μας. Γιατί οι άλλες οι ομάδες δεν νομίζω να έχουν ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Ούτε ως οι άλλες οι παοξίδες μετά το Δεκέμβριο δεν είχαν ούτε θερμό χειμώνα. Ούτε θερμό χειμώνα δεν είχαν οι παοξίδες, οι οποίοι βλέπουν να έρχεται ο καινούργιος τεχνικός διευθυντής από το εξωτερικό. Αλλά δεν μασάνε, να πούμε, από τέτοια. Δεν μασάνε. Ήδη τον βγάλανε, να πούμε, ποκολόκο, να πούμε, τον άνθρωπο. Τον βγάλανε, να πούμε, χαϊβάνι. Τον βγάλανε ότι είχε αποτύχει στο Αμβούργο. Γεμίσανε ραδιοφωνικές ώρες. Πόσο ταγάρι μπορεί να είναι, γιατί δεν πήγε καλά στο Αμβούργο. Γεμίσανε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και ώρες του site. Γιατί έφυγε, λέει, απ' εκεί, για το λόγο του ότι είχε διαφωνήσει για την οικονομική πολιτική της ομάδος. Άλλοι ρωτάγανε εδώ, έχει ρωτήσει τον κύριο Σαββίδη ποιο θα είναι το budget της ομάδος, τι μεταγραφές θα γίνουν. Τέλος πάντων, έμαθα κι εγώ από εκεί που άκουγα. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές από το εσωτερικό 3-4, δηλαδή από τη Super League. Θα προωθήσει τα ετόπουλα που είναι εντολή του κύριου Σαββίδη. Άλλωστε στον πάγκο έδωσε το χαρτάκι στο Γεωργιάδη και του είπε βάλε μέσα τους μικρούς. Είχε σηκώσει αυτό στο Μαντούρο να βάλει. Αλλά τελικά τον κάθισε στον πάγκο αφού πέρασε ο κύριος Σαββίδης στον πάγκο του ΠΑΟΚ και μίλησε στον προπονητή. Αυτά δεν τα έκανε κανένας μεγαλομέτωχος ποτέ, να κατέβει από πάνω κάτω και να δώσει χαρτάκι στον προπονητή. Για παράδειγμα, ο Παντελάκης στο Λόραντ δεν μπορούσε να το κάνει, ούτε στο Σάρον μπορούσε να το κάνει, ούτε στο Λίμπρεξ μπορούσε να το κάνει αργότερα ο Βουλινός και οι υπόλοιποι. Θέλω να μην πιάσουμε το παρελθόν, αλλά του είπε του ανθρώπου βάλε μέσα τους μικρούς, δεν είναι κακό. Ο Γεωργιάδης λέει, πήγε, λέει, να με εμψυχώσει. Παιδιά, τώρα δεν είναι ο Γεωργιάδης άνθρωπος που χρειάζεται εμψύχωση. Δηλαδή είναι ένα ψυχρό αίμα, ένας στιγνός επαγγελματίας, ένα κρύο πράγμα, να πούμε. Δεν έχει αίμα στις φλέβες του και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δώσει. Δεν είναι ο χαρακτήρας, φαίνεται, δεν είναι ο χαρακτήρας που θα χρειαστεί να τον εμψυχώσει κάποιος. Δηλαδή να του πει τι, να ανεβάσει το ηθικό, να μπορούσε στο ημίχρονο να πάει και να ανεβάσει το ηθικό των παιχτών, να πει μια καλή κουβέντα στον προπονητή, άντε ρε παιδιά, πάμε κτλ. Πήγε στο 60 και σίγουρα στο 60 πήγε εκνευρισμένος, πήγε αυθόρμητα. Δηλαδή δεν το είχε σχεδιάσει το γεγονότο. Δεν το είχε σχεδιάσει το γεγονότο. Είναι λογικό να μην το είχε σχεδιάσει το γεγονότο, γιατί αν το είχε σχεδιάσει θα πήγαινε στο ημιχρόνιο και θα έκανε, να πούμε, την μπούκα. Όπως κάνουν όλοι οι προέδροι, όλοι οι μεγαλομέτωχοι, όταν θέλουν να την πέσουν στον προπονητή. Όταν θέλουν να την πέσουν στον προπονητή, δεν πάνε στο 60 να τους κάνουν ρόμπες. Ο Γεωργιάδης, βέβαια, προσπαθεί να μειώσει το γεγονός, γιατί έχει μια καριέρα προπονητή μπροστά του. Προσπαθεί δηλαδή να σώσει το τομάρι του προπονητικά. Δεν τον νοιάζει ούτε ο Ιβάν ούτε ο ΠΑΟΚ. Τον νοιάζει το τομάρι του, όπως ο κάθε εργαζόμενος. Τώρα του την πέσανε, να πούμε, κάτι παλέμαχοι, του την πέσαν κάτι έξυπνοι από τα ραδιόφωνα, πρέπει να παραιτηθείς και τα λοιπά. Όσοι λένε να έπρεπε να παραιτηθείς και τα λοιπά, όλοι έχουν δεχθεί παρεμβάσεις, να πούμε, στη δουλειά τους και έχουν κάνει τις κότες. Και δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει κάνει την κότα με λυρί στη δική του τη δουλειά να βγαίνει, να πούμε, και να λέει στον άλλονα, στον Γεωργιάδη, ότι έπρεπε, λέει, να παραιτηθεί. Το λέει, ας πούμε, ο Κόκκινος. Μεγαλύτερη κότα. Η κοτάρα, να πούμε, που ναι, αυτό σε μένα δεν υπάρχει.
Το λέει, ξέρω εγώ, ορφανός. Δηλαδή, ορφανός τι θα έκανε, θα φεύγε. Και θα έκανε το μεροκάματο που είναι γερό. Η λίρα 100, εν έτη 2015, δημόσιο του 80, λαός Πασόκ στην εξουσία. Ποιος από αυτούς θα έφευγε? Όλοι αυτοί που κάνουν τους νταΐδες και τους έξυπνους, εγώ τον Γεωργιάδη δεν τον πάω. Φυσιογνωμικός. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του. Η φυσιογνωμία του δεν μ' αρέσει. Είναι από αυτούς οι οποίοι είναι αγέλαστοι, μουλοχτοί κτλ. Όμως, εδώ είναι δουλειά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, όπως είπα, ότι είναι και ταλέντο στο κοουτσάρισμα. Το κάει και ο Γεωργιάδης. Βέβαια, τα θέλω πισινός του. Διότι περίμενε να πούμε να βρει την ευκαιρία μέσα στην αλαμπουμπούνα που λένε στα σέρας, αλαμπουμπούνα, να δημιουργήσει μια κατάσταση να τρουπώσει. Αλλά όπως είναι γνωστό, τρούπωσε, δεν πήρε κύπελο, τρούπωσε, δεν έβγαλε την ομάδα Champions League, τρούπωσε, θα βγάλει την ομάδα τρίτη ή τέταρτη στα play off. Οπότε για τοξικό περιβάλλον και για κακούς ανθρώπους, άστα δεν μέτρανε. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορείτε να βγαίνετε ρε. Η μάτια που δεν είναι κουμπωμένα. Ωραία το είπα. Άρα, έχω αλλάξει το λεξιλόγιο. Η μάτια τα οποία δεν είστε κουμπωμένα, να πούμε το κουμπί. Έχετε ξεκουμπωθεί, να πούμε, και λέτε τον άνθρωπο. Έπρεπε ρε να παραιτηθεί ρε. Όταν εσείς ρουφιανεύετε για 400 ευρώ το συνάδελφό σας, να πούμε. Και γονατίζετε για να πάρετε μια θέση ή να ξεπεράσετε το συνάδελφό σας στη δουλειά, που σκοτωνόσασταν τη δεκαετία του 80 και του 90 για μια θέση στο δημόσιο. Απαγορεύεται να μιλάτε για τον προπονητή ο οποίος έκανε την κότα και δεν παραιτήθηκε. Δηλαδή εσείς θα είχατε τον Ιβάν Σαββίδη, το μεγαλύτερο νούμερο στην πιάτσα που πληρώνει, δηλαδή τέτοιο νούμερο, όχι νούμερο απτάλα, που πληρώνει πρώτη του μηνός. Και άμα πάει να πούμε ο μήνας, 3 του μηνός είναι Δευτέρα, 2 του μηνός είναι Δευτέρα, ας πούμε, πληρώνει την Παρασκευή. Και εσείς θα φεύγατε, θα λέγατε, άντε φύγε απ' εδώ ρε Ρώσο, να πούμε, και θα φεύγατε, έτσι. Ενώ είναι εύκολο να το λέτε. Είναι εύκολο να το λέτε. Αλλά δύσκολο να το κάνετε. Η καλύτερη κριτική που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας ή να κάνουμε στη ζωή μας είναι. Και εγώ το κάνω αυτό το λάθος πολλές φορές. Δεν βάζω πολλές φορές τον εαυτό μου στη θέση αυτού την οποία κριτικάρω. Και πολλοί μικροφωνατζίδες είναι φτηνοδουλειές, να πούμε. Εσύ όμως τι κάνεις? Κατηγορεί ο ένας τον άλλον, ακούω εγώ ραδιόφωνο. Λέει ο ένας τον άλλο λαμόγιο. Και του πήγαινε ο Ζαγοράκης τα λεφτά, να πούμε, στο σπίτι των άλλων. Όταν ήταν στο ΠΑΟΚ. Και λέει τους άλλους λαμόγια, λέει, είναι για να τάλει αυτή ρε. Δεν ντρέπεστε λίγο ρε? Κατηναριά, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Κατηναριά. Εσείς είστε για το lifestyle ρε, για καμιά Μαλβίνα Κάραλη που σας φώναζε τότε και κάνατε νούμερα τα παλιά τα χρόνια, γιατί τώρα δεν φτουράτε, να πούμε. Τα αγάρια, μα είναι δυνατόν να κατηγορεί ένας τον άλλον? Δηλαδή το επάγγελμα εδώ των ραδιοφωνατζίδων, δημοσιογράφων, παραγωγών και τα λοιπά, η ίντρικα που πέφτει, ας πούμε, το κουτσομπολιό που πέφτει, και το να μην χαρακτηρίσω άσχημα και την ακτούνω στον αέρα όλα, είναι χειρότερο ας πούμε από το Hollywood. Θα λένε στου καλλιτεχνικού κύκλου που είναι μαχαιρώματα. Αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτό το πράγμα που έχω δει εγώ στα ραδιόφωνα, στι εφημερίδε, στα site, στι τηλεοράσει κτλ. Εγώ έχω φτιάξει ένα στυλ, να πούμε, πρωτόγωνο. Έχω εκεί του φίλου μα, ερχόμαστε, κάνουμε εκπομπέ, φεύγουμε, ξαναρχόμαστε. Βλέπω εγώ πηγαδάκια εκεί. Μακριά από το πηγάδι. Μακριά από το πηγάδι, ρε. Ιστορίες τρεις-τρεις μαζί, τσούπου-τσούπου μιλάνε, κάνουνε. Ξεφεύγει ο ένας, μόλις γυρίσει την πλάτη, τον κατηγορεί ο άλλος. Καταντήσει ο άντρας, καταντήσει ο άντρας γελίος. Οι άντρες έχουμε καταντήσει, έχουμε γίνει να είμαστε κατίνες. Γι' αυτό και οι γυναίκες πλέον, κάποια στιγμή άρχισαν να βγάζουν λεφτά και να εξομοιώνονται, που έλεγε ο Μένιος, να γίνονται σακιόμια. Η συμπεριφορά του άντρα τις έχει κάνει, να πούμε, και τον έχει απαξιώσει τον άντρα. Δηλαδή ο άντρας είναι απαξιωμένος στο ίντερνετ, στο Facebook, γρίνα, κουτσομπολιό, χειρότερο κουτσομπολιό στο καφενείο γίνεται. Που λέει οι γυναίκες είναι κουτσομπόλες. Δεν πιάνει μία του άντρα το κουτσομπολιό. Η ίντριγκα, να θέλεις. Σε αυτή τη δουλειά που είμαι εδώ τόσα χρόνια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τέτοιο πράγμα, να πούμε, τέτοια γλιωδία,
Και όπου βλέπουν χρήματα, φραπ, βολίδα. Και γλυκολοτούμπα και ιστορίες τέτοιες. Ρουφιανιές, ένα κάρο. Εδώ ο άλλος κάνει, βυζένει το σκύλο του αφεντικού. Για να δει, το βλέπει το αφεντικό ότι κάνει γουτσου γουτσου το σκύλο. Γουτσου 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 το σκύλο. Το σκύλο το μάμα. Τέλος πάντων, τι με νοιάζει εμένα, θέλω να σας τα λέω έτσι για να ξέρετε τι γίνεται σε αυτή την πιάτσα, να πούμε. Είναι να πεις για τα ημάτια, τα ημάτια του Εδίου. Τα ημάτια του Εδίου. Γιατί να το πω αλλιώς, το αμαθαίνω, με έχει δώσει ο Γιάννης ο Χιλιτίδης ένα λεξικό, με χάρισε ένα λεξικό, το οποίο να πούμε λέει, τώρα που θα πας το καλοκαίρι και θα ηρεμήσεις λίγο, να μάθεις λέει μερικές λέξεις. Ημάτιο του Εδίου, ξέρω εγώ. Είναι ένα κομμάτι τέτοιο. Δηλαδή, μην πεις τη λέξη αυτή, διότι νομίζω είναι ασχήμια. Είναι ασχήμια. Και εμείς, σαν άνθρωποι, θα πρέπει να βελτιωνόμαστε, να μαθαίνουμε καινούργιες λέξεις, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Γίνονται πολλά σε αυτή την πόλη το καλοκαίρι. Το οποίο, επαναλαμβάνω, για μένα δεν θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Και θα πάω στο τέλος τον Άρη. Ήρθε αυτός ο Γκούτσου Γκούτσου από το Αμβούργο. Ήδη το παρουσιάζουν ως, ξέρω εγώ, όχι ιδιαίτερα πετυχημένο κτλ. Τέλος πάντων, από το Βρίζε μια φορά πιο καλός θα είναι. Το θέμα είναι τι θα βρει εδώ. Ήδη ο Μπούζος το μεσημέρι άρχισε να γρινιάζει. Και τι να τον κάνω αυτόν, αν δεν αλλάξουν τα πάντα. Ξεχθεί μου που είσαι ο Γιώργος, τα της Κερκίδος κτλ. Εντάξει, δεν τρελαίνεται τώρα ο κόσμος που θα έρθει ο καινούριος, ο τεχνικός διευθυντής. Δεν τρελαίνονται γενικώς. Είναι δηλαδή, φαίνονται ας πούμε στη φάτσα τους οι παοξίδες, φαίνονται στη φάτσα τους, είναι δυσαρεστημένοι. Πας στην Τούμπα, πέφτει να πούμε ο φακός σε γυναίκες, πιτσιρίκες, μαστίχες μασάνε, κινητά κάνουν εκεί με το δάχτυλο που είναι αυτά τις αφείς τα κινητά. Λιφιτζούρια να πούμε, φιλιά τα ζευγαράκια εκεί στην Τούμπα. Η Τούμπα έχει γίνει να πούμε μια ωραία κατάσταση. Το ξεκίνησε ο Ζαγοράκης αυτό και συνεχίζεται και τώρα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε με τους καινούριους οργανωμένους οπαδούς που έρχονται από τη Ρωσία οι εκμεταγραφείς του κυρίου Σαββίδη, αν θα είναι αγριοποί, αν θα είναι ξέρω εγώ ήσυχοι, αν θα είναι χειροκροτάκηδες, αν γίνουν οπαδοί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα την κουλτούρα τους να πούμε πώς θα είναι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο κύριος Σαββίδης αυξάνει τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, αντί να τους, ξέρω που λέγανε δεν τα πάει καλά με τους συνδέσμους, εγώ λέω τα πάει πολύ καλά. Όχι μόνο έχει καλή επικοινωνία με τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά δημιουργεί και καινούριο σύνδεσμο φιλάθλων, ρωσοπόντιων, στους οποίους θα τους φέρνει με το πουλμαντό, θα κάνουν το γύρο της Θεσσαλονίκης σαν τουρίστες. Θα πηγαίνουν να κάνουν το θρησκευτικό τουρισμό και στο μενού μπαίνει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πώς το λένε αυτός ο οποίος είναι και ο πράκτορας, θα τους πηγαίνει ας πούμε ταβέρνα, κλαπ, ψαλοταβέρνα, εκκλησία, τους πηγαίνει η παραλία, τους πηγαίνει η ζαγροπλαστείο, ζελατερή και μετά θα έχει και Τούμπα. Και μετά πίσω ξενοδοχείο, αερόπλανο, πίσω να πούμε στη Ρωσία. Είναι μια καλή κατάσταση. Τώρα που η Τούμπα δεν γεμίζει, είναι μια καλή κατάσταση να μπορέσει να έχει ένα πλουραλισμό. Τι σημαίνει πλουραλισμός? Δηλαδή, έχεις ας πούμε τους Αριανούς. Μείνανε εκεί τρεις και ο Κούκος. Τους παλιούς τους διώξανε, καινούργοι δεν ανανεώνονται. Είναι τρεις και ο Κούκος. Ηρακλειδής, εντάξει. Έχουν εκεί τους θύρα 10. Οι παλιοί Ηρακλειδείς, εντάξει, τώρα μπορεί στην Αλβανική να αρχίσουν κάπου να αρχίσουν να γλυκαίνονται, να έρχονται και αυτοί. Γιατί η ταλαιπωρία της ομάδας λένε τελείωσε, να δούμε. Αν και μαθαίνω ότι Μυροφορίδης τέλος από τον Ηρακλή, θα τα δείτε την άλλη εβδομάδα τα γεγονότα. Θα μου πεις που τα ξέρεις, τι σε νοιάζει εσένα, τι ξέρω εγώ που τα ξέρω. Αρχίζει να του λες κάτι και εσύ που το ξέρεις και ποιος το είπε. Άμα βγαίνει ο Θωμαίδης και μιλάει, ρε, ή ξέρω εγώ, ένας από κάτω από Αθήνα, του λέει κανένα, ρε, και εσύ που το ξέρεις. Αυτά τα πράγματα, ρε. Σε εμάς μόνο τα κάνετε και εσύ που το ξέρεις, ρε. Βάζει και το ρε. Τραβάει και το σαγόνι προς τα κάτω από τη μια μεριά. Και εσύ που το ξέρεις, ρε. Τώρα, εσύ που το ξέρεις, το ξέρεις να πούμε. Το ξέρεις. Έλος πάντων.
Έτσι, να μην γινόμαστε κακοί, να μην γινόμαστε. Λέμε την αλήθεια όμως στον κόσμο κτλ. Το ίδιο είναι να έχει τώρα ανανέωση οπαδό να μην έχει. Να παίρνει ο Ολυμπιακός την αφρόκρεμα. Καλά, Άρης και Ηρακλής δεν μπαίνουν και μεγάλης. Από τα σχολεία, τη δημοτικά πιο πολύ Ηρακλήδης παρά Αριανή. Να έχει Παοξίδες Θεσσαλονικιού. Δεύτερης γενιάς μεταναστών. Οι μπαμπάδες μας, η τρίτης γενιάς μάλλον. Τα παιδιά που είναι τώρα 45άρδες. Η του Μανάβη γενιά. Τρίτης γενιάς Παοξίδες. Μετά νοούμε να έχει Παοξίδες εξ Αλβανίας. Παοξίδες, ξέρω εγώ, να εγώ έχουμε εδώ πέρα πολλούς φίλους οι οποίοι είναι μαύροι. Είναι από την, ξέρω εγώ, Αφρική. Άμα τον πιστεί ομάδα είναι μαύρος, είναι τι θα είναι τώρα. Είναι δυνατόν να γίνει Ηρακλής ο μαύρος? Δύσκολα. ΠΑΟΚ λέει γίνεται. Έρχονται οι Κινέζοι που λένε τα Κινέζικα, ΠΑΟΚ λένε. Θα στον κυρώσει. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή η άτιμη τούμπα να πούμε. Ρώσοι από τη μια, Αλβανία από την άλλη, Έλληνες από την άλλη, Νεοέλληνες από την άλλη. Ξέρω εγώ, παλιοί παοξίδες τη γενιά των πατεράδων μας. Θα κάνουν και κάποια στιγμή η τούμπα θα γεμίσει. Οι παοξίδες της επαρχίας από την άλλη τη μεριά. Σε Ρέι, Δραμηνή, ξέρω εγώ, Καβαλιώτε, Κυρκισιώτε, Κατερινιώτε, κόλπα ιστορίες. Δεν μπορεί. Η τούμπα θα γεμίσει. Και τι, η τούμπα θα γεμίσει του χρόνου όπως και δίποτε. Σου λέει ο Ιβάν, δεν έρχεστε εσείς. Τι γεμίσω εγώ, πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν η τούμπα να είναι άδεια? Είναι δυνατόν η τούμπα να είναι άδεια του χρόνου που θα έρθει εδώ Μελισανίδης, σου κάνει το διπλό? Να μην έχεις να φωνάξεις, να πεις κουβέντα? Θα είναι η τούμπα άδεια άμα έρθει ο Ηρακλής του Μάνου και του Αντωνιάδη μέσα στην τούμπα? Είναι δυνατόν να είναι η τούμπα άδεια? Και ο Σαββίδης, αφού έριξε τα φράγκα και ευχαριστώ δεν άκουσε να πούμε, μπαπ, έρχεται και δημιουργεί την κατάσταση. Προσπαθεί να φτιάξει ομάδα, να βρει τεχνικό διευθυντή, να βρει προπονητή, να αναβαθμίσει το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, να κάνει τις μεταγραφές, να πάρει τις ενώσεις, να κοιτάξει να πάρει καμιά ΕΠΟ, αν μπορέσει, να ξεκίνησε με το γραμμένο. Κύριε Κανελάκη, την πήρε την ένωση, πρέπει να πάρει άλλες 30-32 πόσες είναι για να κάνει πλειοψηφία. Να πάρει και άλλες 30 ενώσεις, να πάρει τη Θεσσαλία τώρα που είναι, ξέρω εγώ, δυσαρεστημένη. Και δυστυχώς πρέπει να τη ρίξει την ΕΠΟ. Γιατί αυτοί τώρα θέλουν να την πάρουν και τζάμπα την ΕΠΟ, να βάλουν το Λυσαρίδι εκεί. Εγώ ένα ξέρω. Άμα δεν πληρώσεις διόδια, ΕΠΟ δεν παίρνεις. Να βάλουν το Λυσαρίδι εκεί, σε δύο μήνες θα τον φάνε λάχανο να πούμε τις πιάτσες στα ντερέγια εκεί κάτω. Αυτοί ονειρεύονται ότι θα πάρουν την ΕΠΟ με το Λυσαρίδι. Δηλαδή τζάμπα. Πάρουν τις αυτές. Δύσκολο το κόβω, δύσκολο το κόβω. Μακάρι να την πάρει την ΕΠΟ ο Ιβάν τζάμπα. Μακάρι. Να μην ξοδέψει και εκεί που θα ανάδεινε, ξέρω εγώ, μακαρόνια με κοιμά για να αγοράσει να, να δώσει κανένα φράγκο στις ενώσεις εκεί τα παιδιά να πάρουν, φάνε κανένα μακαρόνι, να φάνε κανένα ταραμάρα, ένα τρίγωνο πανοράματος να πούμε. Μακάρι να την πάρει τζάμπα, δώσει το Λυσαρίδι το OK και να κάνει 3-4 μεταγραφές αυτός ο σπουδαίος τεχνικός διευθυντής που ήρθε ο καινούριος. Να γεμίσει λίγο η τούμπα, γιατί γεμίζει, βλέπω το παλατάκι. Γεμίζει ναό με το παλατάκι, βόλεϊ. Γεμίζει το παλατάκι μπάσκετ. Γεμίζει το παλατάκι. Μπάσκετ δεν το χωνεύουν. Γεμίζει να με χατμπολ. Χαρμογελαστά πρόσωπα. Βλέπει παοξίδες. Σε λίγο θα κάνουμε μοντάζ. Ξέρει το μοντάζ ποιο είναι? Μοντάζ είναι να ούμε. Να πάρει χαμογελαστά πρόσωπα παοξίδων από το χατμπολ και να του βάλει στην τούμπα. Ότι είναι. Να κάνει τέτοιο μοντάζ. Τα κάνουν αυτά οι φωτογράφοι. Τα κάνουν αυτά. Θυμάμαι μια φορά είχαν κατέβει παοξίδες στην Καμάρα. Ήταν τρεις και ο Κούκος. Επικυρίες και κύριοι οι ημέρες. Την άλλη μέρα βλέπουμε στην εφημερίδα. Είχε ναό με καμιά 50.000 παοξίδες. Ρε μπαγάσαλο. Εγώ πέρασα την Καμάρα και είδα να μου 800 άτομα. Και οι 250 ήταν να μου κάτι φοιτήτριες που είχαν κάνει μια διαμαρτυρία τότε για κάτι καθηγητές, κάτι αυτά. Εκεί κοντά που ήταν η Καμάρα, έχω πανεπιστήμια δίπλα. Χώθηκαν οι φοιτητές εκεί με τους παοξίδες, 800 άτομα. Λέω τι έγινε. Λέει, δεν τα άμαθες, τι? Πήρε, λέω, κυρίες και κύριοι, λέει, και έγινε μοντάζ. Τώρα δηλαδή, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, θα έκανα μοντάζ. Βέβαια, τι θα έκανα? Θα έπαιρνα τον παοξί από το χάντμπολ, θα άκοβα να πούμε τη φάτσα του, θα την κολούσα να πούμε στον παοξί που είναι στην τούμπα. Θα χαμογελάει, σαν χαζός. Κατάλαβες, χαμογελάει. Σου λέει χαρούμενος. Έχει τέτοια τρίκ να πούμε κάνουν.
Εδώ στην Κορέα δεν έχουν YouTube, δεν έχουν Facebook. Έκαναν ένα μάτς ψεύτικο η Κορέα με την Σταμάτα Σαπταγιάννη. Κάνανε το μάτς, λέει, και οι Κορεάτες πανηγυρίζουν. Μήπως να πάει να ιδρύσει κανένα σύνδεσμο φίλων πάω Κορέα στο Σαββίδης, να νομίζουν ότι πήραν κανένα πρωτάθλημα, στήσουν κανένα μάτς φιλικό εδώ πέρα και να πάρω πάω κανένα Κύπρο να το πάει στην Κορέα και να έρθουν οι Κορεάτες εκεί με το αεροπλάνο να δουν τον πρωταθλητή πάω. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό του που είναι φτωχό. Φτωχό είναι το καημένο. 9.55. Γιάννη, σου ήρθε κανένα μήνυμα, Γιάννη μου. Ε. Με βοηθάς γιατί. Εμένα δεν μου ήρθε κανένα. Sorry, λέει εδώ. Ναι. Να ήταν πόρτα να ήταν και να το ξανά έλεγε. Για να δω. Οπ. Εδώ είναι καλά. Οπ. Και εδώ είναι καλά. Ντόν. Ε, σε μένα δεν ήρθαν. Φαίνεται δεν με χωνεύουν τα μηνύματα. Δεν έρχονται στην κατάλληλη ώρα. Ο Χλές ο Λελίδης να τα κάνει. Στο διάλειμμα το φωνάξουμε τώρα και μισή που θα. Ναι. 9.55 θα τα διαβάσω. Θα το. Sorry, λέει. No data και ιστορίες. Data μάτα να πούμε. Άδεια. Τούμπα γεμίζει λοιπόν. Τα κάναμε τα. Θέλει να πάμε στον Άρη. Που περιμένουν οι Αριανοί από την ΕΠΟ. Να τους πούμε κάνα γεγονός και τους προσγειώσουμε και αυτούς. Λοιπόν, πήγε να πούμε στον Κοντονή ο Κάλλας. Τυπική επίσκεψη. Θα ρίσκει ο Κοντονής, μπορεί να πούμε να μπουκάρει και να κάνει ιστορία και να σώσει τον Άρη να πάει στα μπάρας. Εγώ άλλο βάζω στο μυαλό μου. Τι βάζω στο μυαλό μου εγώ? Ένα δυσάρεστο γεγονός. Ποιο είναι αυτό το γεγονός το δυσάρεστο? Πήγε να πούμε ο Καλαϊτζίδης με τον Γεωργιά και κατήγγειλαν το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βέρεια το 3-0. Κατήγγειλαν ότι είπε ο Λανάρης, ο Λανάρης, του και του και του και του και να χάσουμε κτλ. Στην πιάτσα κυκλοφορεί ότι το Γεωργιά τον έβαλε ο Μελισανίδης. Κυκλοφορεί στην πιάτσα. Είναι μια πληροφορία ότι για το λόγο ότι ο Γεωργιάς παίζει στην ΑΕΚ, είναι σε κόντρα μεγάλη ο κύριος Μελισανίδης με τον κύριο Μαρινάκη, έγινε έτσι ιστορία. Το σίγουρο είναι ότι το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ θα έχουν μια πραγματική κόντρα του χρόνου και σε επίπεδο αγωνιστικό και σε επίπεδο εξωαγωνιστικό και σε επίπεδο, ας πούμε, πως να σου δώσω καταλάβεις ρε παιδί μου, σε επίπεδο, πως το λέει, παρασκηνίου. Μπλέκεται και ο Καλατζίδης στην ιστορία, δηλαδή σαν να λέει ο Καλατζίδης ότι ξέρεις κάτι με τη Βέρεια, έγινε κάτι με τον Ολυμπιακό κτλ. Εγώ νομίζω ότι η κίνηση που έκανε ο Καλαϊτζίδης εναντίον του Ραβανιτίδη ήταν. Αλλά μπλέκοντας τον Ολυμπιακό στην ιστορία και τον μπέρδεμα, κάνοντας ουσιαστικά χωρίς να το θέλει, ο ένας δηλαδή έπαιξε εναντίον του Ραβανιτίδη και ο άλλος έπαιξε εναντίον, ας πούμε, του Μαρινάκη. Αλλά όπως και να έχει το ζήτημα, η ζημία έγινε. Κυλιδώθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στον κόσμο και τρέχει τόσο στον ανακριτή να καταθέσει και τέτοια πράγματα. Η ΕΠΟ, κακά τα ψέματα, είναι ολυμπιακοκρατούμενη. Και θα πάει τώρα ο Κάλλας, ο Φουκαράς, να παρακαλέσει τον Κυρτζίκη που είναι φίλος με τον κύριο Μαρινάκη. Εντάξει, φίλοι είναι. Η φιλία, παιδιά, δεν είναι κακό πράγμα. Εγώ έχω φίλους από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το λύκειο. Είδα έναν μετά από 30 χρόνια στο δημοτικό, αμέσως στο. Με θυμάσαι, λέει, μπαμπα, ο Δήλογλου του λέω είσαι. Φίλος μου, λέει, να με στείλεις χαιρετίσματα από το ράδιο. Του στέλνω χαιρετίσματα. Αφού σε τι άλλαξες, πέρασαν 30 χρόνια από πάνω μας. Ήμασταν 12 και γίνουμε 42. Κόβουμε και 4. Ο Δήλογλου. Το θυμήθηκα, φίλος μου. Είναι καλό πράγμα να έχεις φίλους. Γι' αυτό λοιπόν, Καλαϊτζίδη μου Δημήτρη και Κάλλας μου, κατεβαίνοντας στην ΕΠΟ να παρακαλέσετε να γίνουν τα μπαράζ μεταξύ των δεύτερων ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και με το θέμα που έγινε με τον Καλαϊτζίδη και την Βέρεια, ξέρω εγώ. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, μήπως να πούμε τα πράγματα δεν και τόσο ευχάριστα. Ας προβληματιστεί της πιάτσας στον Τερέκη ο Αριανός ο Θόδωρας, ποιος μας έλεγε ότι ο Πασεραϊκός θα τερματίσει δεύτερος και ότι το μάτς στο, όπως το λένε, στο χωριό εκείνο που παίζανε, είναι ο Πασεραϊκός θα χάσει, να πούμε, γιατί ο Άρης είναι φίλος με τον παραμύθια της Καλλιμά και ότι ο Πατζιαράς θα έκανε συνικό τείχος και θα έγινε 0-0 το μάτς και θα παίρναγε ο Άρης. Πάλι δεν θα παίρναγε, τέλος πάντων. Μάνο φάει μουστάρδα μπλε και ναι, τα μέζια να μας τα κάνεις μπλε. Ραπ λέει φλάφι ή λατέπρι. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Φλάφι, φίλε.
Η ΕΠΣ Θεσσαλίας έκανε μορφή, ναι, το ξέρουμε, στον Δούσου τη ΕΠΟ. Από εβδομάδα αρκετοί θα περάσουν από τον ανακριτή. Δεν τους παίρνει άλλη παρανομία. Ο Άρης θα ανέβει. Ψάξτε Ζαρτιέρες. Λέει ο 729. Φίλε, θα πανηγυρίσεις. Θα κάνεις τον γύρο του Θριάμβου αν ανέβεις ως δεύτερος από τη Γάμα Εθνική στη Β. Δηλαδή θα βάλουμε και τον ύμνο του Άρη εδώ να παίξει. Όπως γουστάρεις, φίλε. Πες μας να σε κάνουμε να πούμε το τάμα. Εντάξει. Ραπ. Με Άντερσεν Γκαρσία και κάνα. Θα το διαβάσουμε αργότερα. This is the boom shakalak for making neck pop and bend up your back in a different style. Sin ISMC come back and me dip on a mission. Watch ya now. Λέω το μήνυμα, το διάβασα ότι με τον Γκαρσία και με αυτόν τον Άντερσεν, ναι, και τα λοιπά, και κάνα χακέρφωτο προπονητή που θα φέρω, θα πέσει. Ναι. Θα πέσει σε κάρφο τον προπονητή που θα φέρουνε. Γράψε τα ελληνικά, ρε φίλε. Μας έκανε στα μάτια να πούμε μπόξτας και θα πέσει τρελό γέλιο. Κλωτσοπατινάδα από το μισάρο θα έχει. Νύχτα θα φύγουν όλοι αυτοί. Προβλέπει ο 2-3-21. Ο άλλος λέει για το jackpot και σήμερα ο Παπ. Τι γρημάσα τα λεφτά τους και φέρε Van de Far. Οριτζιναλίστας 21. Ξέρω, ρε φίλε, ότι original τα έχει καλά με το Μελισανίδη. Από εκείνο το παιχνίδι με το Πανθρακικό. Και καλά κάνει δηλαδή, γιατί δεν σας παίρνει και αλλιώς. Να τα βάλετε με το Μελισανίδη. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό. Σαν original δηλαδή, δεν μπορείτε να τα βάλετε με το Μελισανίδη. Λέω εγώ. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Τουρκικές αερογραμμές διαφήμιση λέει ο Παπαθαναμάκης. Τι θα κάνουν αυτοί, λέει, οι αυτοάνομοι. Α, γιατί παίρνει τουρκικές αερογραμμές ο Παπαθαναμάκης. Θα βγει πώς το λένε, ο Μάνος. Να μας πει, ας πούμε, αν το παίζει και αυτός φιλόπατρης, σαν τον Κόκκινο που δεν ήθελε να έχει παρεδώσει με Τουρκία και με, ξέρω εγώ, τουρκικές εταιρείες και δεν θα δούλευε ποτέ στην τουρκική εταιρεία, αλλά τις τουρκικές αερογραμμές διαφήμιση τις παίρνει, να πούμε, γιατί έτσι μας συμφέρει. Την καλημέρα μας από το φούρνο στη στρατού και εμάς, τη δικιά μας την καλημέρα στα παιδιά, τους αδερφούς Σιαμίτρες. Ναι. Ναι, βεβαίως. Μου λέει ο συνεργάτης μου, πολύ σωστά, ο Γιάννης, ότι μια διαφήμιση απαγορεύεται από τον νόμο να μην την πάρεις. Ναι, αλλά όταν είσαι ευπατρίδης, παρετήσεις από τη δουλειά. Ω, λες εγώ, φεύγω. Άμα είσαι τόσο ευπατρίδης και τόσο, ξέρω εγώ, γαλαντόμος και τόσο Έλληνας. Φυσικά, ο νόμος λέει αυτό που λέει ο Γιάννης ο Χιλιτήρης. Αλλά και ο άλλος που το παίζει από κάτω, Νταΐς και Μάγκας μετά... Λέει νιάνι μου, τσουμπουτ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 ου
Football League, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συναντηθεί με τον Κυρτζίκη. Ψάξε και για περούκα, λέει. Ο 779. Εγώ σου λέω ότι η ΕΠΟ τα έχει καλά με τον Ολυμπιακό, έχει φιλίες. Και είναι πολύ καλό αυτό να έχει κανείς φίλους σε αυτή τη ζωή. Στο λέω κομψά. Την άλλη μεριά, ο προπονητής του Άρη, για τους προσωπικούς λόγους που είχε με τον, πώς το λένε, τον κύριο Αρβανιτίδη, είπε με τον Γεωργία το OK. Ναι, αλλά ο Γεωργίας έπαιξε το παιχνίδι του κυρίου Μελισσανίδη. Λέει η πιάτσα. Έτσι. Και δεν αποδεικνύεται αυτό. Λέει η πιάτσα, δηλαδή, πώς το λένε, η κοινή γνώμη. Εμείς απλά καταγράφουμε τα γεγονότα, δεν υιοθετούμε κάτι τέτοιο. Λέει ότι να, επειδή λέει ο Μελισσανίδης έχει κόντρα με τον κύριο Μαρινάκη, ο Γεωργίας λέει αυτό το λόγο. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων και έτσι να είναι. Δημιουργεί ο Καλαϊτζίδης μέσα στην ΕΠΟ. Ξέρω εγώ θα φοβόμουν τώρα να σου λέω, εγώ αν ήμουν ο Καλαϊτζίδης. Δεν σου λέω ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά βάζω και αυτό το σενάριο μέσα να πούμε. Το βάζω και αυτό μέσα, δηλαδή, και είμαι ο Καλαϊτζίδης και κοιμάμαι το βράδυ. Και έχει έρθει ο αδελφός μου, πηγαίνουμε στο σπίτι, κοιμάμαι εγώ το βράδυ και λέω ρε γαμότο. Μήπως να μην έλεγα την ιστορία του Ολυμπιακού με τη Βέρεια, γιατί για ποιο λόγο να την πω, εγώ ποιο κέρδος θα έχω. Δηλαδή ο Καλαϊτζίδης ποιο κέρδος να είχε για να πει ναι ότι ο Λαναρίς έκανε αυτό κτλ. Που εγώ πιστεύω τον Καλαϊτζίδη. Ότι γιατί να το πει. Δηλαδή ποιο θα ήταν το κέρδος, ποιο θα ήταν το όφελός του. Να λοιπόν που ο Άρης τώρα χτυπάει. Γιατί υπολόγιζε μήπως βγει ο Άρης πρώτος. Τώρα βγήκε ο Άρης δεύτερος, χτυπάει την πόρτα της ΕΠΟ. Είναι άλλο ο Κυρτζίκης. Είναι... Ο άνθρωπος έχει το αίμα κόκκινο. Του πει έλα εδώ Κάλλας. Μα τι λέει, θες να βγεις δεύτερος να παίξεις μπαράζε. Ναι, για να δω τι λένε οι φίλοι μου. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει τους φίλους του. Οι φίλοι του είναι
Μετά το αίμα του είναι οι φίλοι στη ζωή. Λέω εγώ τώρα. Ραπ σχολεία σε αυτόν που σκότωσε το φίδι στις Σέρες. Ξακούω ένα ήχο, λέει. Κάτσε καλά να ούμε. Γατάκι μπροστά σε εσένα, εσύ θα το σκότωνες, λέει. Ναι. Εγώ άμα δω φίδι, φίλε. 180 την ώρα. Δεν κάνω μαγκές εγώ με τα φίδια. Εγώ φίδια και αεροπλάνα. Τζις. Και βουτιά από βατήρα. Τρία πράγματα που δεν κάνω. Βουτιά από βατήρα. Φίδι να μαλώσω με το φίδι. Και το αεροπλάνο, το φοβάμαι. Αυτά τα τρία πράγματα τα τρέμω. Πες την ιστορία ρε με τον κόκκινο και τη σκύλα του Ανδρώνη για το φίλο μου τον Άρη. Έλα, τα είπαμε αυτά μια φορά. Τέλειωσε. Τώρα την επόμενη αυτή του κόκκινου θα πούμε. Τι, τα ίδια και τα ίδια. Απλά καταγράφονται αυτά τόσα χρόνια και γίνονται βιβλίο. Βιβλίο, ανέκδοτο, τρας του γέλιου. Το θυμάστε το τρας του γέλιου. Θησαυρός, ο Ζακαρίας και η Χοντρή και τέτοια. Τι ωραίο που ήταν. Ραπ, καλημέρα, πάω και είμαι και θέλω μια χάρη. Μαλώνετε το Μάνο και τον Αντωνιάδη. Άστε τους να χαρούν. Από Σεπτέμβριο θα φταίει η μπάλα που είναι στρόγγυλη. Όταν αρχίσεις να στραβώνει, να τους ακούσω. Εγώ θέλω να τους ακούσω τώρα που τους αφήνει η Γιά και Πόρδο ο Μυροφορίδης. Έτσι έμαθα εγώ. Ναι. Ο Μυροφορίδης λέει δεν συμφώνησε. Ο άλλος, ο Παπαθανασάκης, το μεσημέρι βγήκε να πούμε στο ραδιόφωνο μας. Μίλησε ο άνθρωπος ελληνικά σπαστά. Πως ήταν ο σπαστός του Κιφωνίδη. Έτσι μιλάει. Σπαστά ελληνικά. Σπαστά. Σπαστά ελληνικά, σπαστά ελληνικά. Κάποια στιγμή ο Μπούζας του λέει να μου για τον Παπαδόπουλο. Θα πάρει λέει αύξηση να πούμε ο προπονητής. What λέει. Αρχίζει και κάνει τον Παπαγιανόπουλο. Something I want good to go to be. Δεν καταλάβαινες. Ναι λέει του μου λύσω και ο Μπούζας κάτι σέρβικα ξέρει κάτι. Αυτά τα περδέψανε. Χαμός. Είναι σφιχτός ο πρόεδρος. Μάνο μου. Είναι σφιχτός ο πρόεδρος. Ναι. Λοιπόν, είναι σφιχτός. Τελικά λέει έχει δίκιο ο Αντωνιάδης ένας φίλος. Αντί να πάρει την Τούμπα να την πάει στο Ροστόφ, φέρνει κόσμο από το Ροστόφ για να γεμίσει η Τούμπα. Και χθες μας το έστειλε το μήνυμα, το διαβάζουμε και σήμερα, δεν πειράζει. Μουζενίδης Τουρς μετά το θρησκευτικό τουρισμό, τώρα και μεταγραφή οπαδών. Λέω ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Αντί για 8-10 ο Ιβάν να φέρει νέο μανάβι, νέο μασκοφόρο, Ρώσο, ναι. Μπας και ακούσει και κανένα Ιβάν. Γιατί από εμάς λέει, αν περιμένει, κάηκε. Λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ο καλός μου φίλος. Ο εξαίρετος. Φίλε, λέει ένας άλλος, το ποδόσφαιρο σε λίγα χρόνια θα το ελέγχουν οι Ασιάτες. Γι' αυτό παίζονται εκεί όλα τα μεγάλα στοιχήματα. Γι' αυτό θα χάσει τις εκλογές ο Μπλάτερ. Από τον άλλο τον πρίγκιπα της Ιορδανίας. Γιώργος Μάντιος υπογράφει. Ο άλλος λέει, ναι, το διαβάσαμε για τα ημάτια. Βασίλης Κέντρο. Νέες προοπτικές εργασίες. Όσοι δεν πρόλαβαν χρυσές εποχές συνδέσμων στην ενδοχώρα μπορούν στο Ροστόφ να χτίσουν καριέρα, λέει. Μόνη προϋπόθεση, φυσικά, ποιο, το διαβατήριο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ενοχλητικός, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Δεν θα επικοινωνήσω μαζί σου γιατί λέει εδώ ενοχλητικός. Αυτός ο Λυσαρίδης, λέει ένας φίλος, μυρίζει ναυθαλήνη, μωρέ. Δεν βαρέθηκε να το παίζει εξυγιαντής και σωτήρας. Θα δούμε. Γιατί σαν πρόεδρος της ΕΠΟ πόσο εξυγιαντής και σωτήρας μπορεί να είναι. Φοβάστε από την πρώτη χορηγία, λέει ο Μάνος, από τις τουρκικές αερογραμμές. Πολλά τα λεφτά που θα δείτε τις υπόλοιπες. Ετοιμαστείτε, η τιμωρία σας θα είναι μεγάλη. Λέει ο Μάνος, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα για τις τουρκικές αερογραμμές, όπως δεν είχε πρόβλημα ο Παοξής με τον ελληνικό χρυσό, όπως δεν θα έχει πρόβλημα κανένας με καμιά εταιρεία που διαφημίζεται. Είπαμε, η μαρμίτα είναι πάνω απ' όλα. Οι ιδέες έχουν μία τιμή. Άλλη είναι ακριβή η ιδέα, άλλη είναι φτηνή. Η μαρμίτα είναι πλαφόν, δεν έχει πάντως. Εντάξει, να έχετε υπόψη σας. Γιατί κάποιος που λέει αυτή είναι του τυρόπιτας και του σάντουιτς, προφανώς θα έχει μεγαλύτερο κασέ από τους άλλους τους φουκαράδες όπως τους λέει. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Με τον οδηγό λέω. Χρήστος Λαμπράκη. Γεια σου Χρήστο. Μάνο μου, εντάξει Μάνο μου. Ράπε εσύ που είσαι και σφιχτοχέρης. Θα χαλούσες 250 ευρώ, πήγαινε έλα για να δεις αυτό το απέσιο σύνολο που βαριέται να παίξει μπάλα. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Το πάνω απ' όλα σημαίνει και το αισχρό ποδόσφαιρο και το κακό ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Τα συνθήματα εσείς τα γράφετε. Τα συνθήματα εσείς τα... Τα λέτε ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι και η κακή μπάλα. Πάνω απ' όλα είναι και τα άσχημα ΚΑΦ. Πάνω απ' όλα είναι οι κοινομπόες που σας δουλεύουν. Πάνω απ' όλα είναι, να πούμε, και οι τζαβέλες που παίζουν στόπερ.
Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Η θεία μου η Πόλα. Λοιπόν, απ' καλημέρα πάω και με κεντρώνω μια χρήνα. Ναι, τα χαρούν και τα λοιπά. Λοιπόν, 9.55 κενό, μήνυμα 54.340. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα. Δεν νομίζω να έχετε αντοχή να μιλήσουμε για μπάλα. Τι να πούμε άλλωστε. Στο 65ο λεπτό του παιχνιδιού, μέχρι το 92ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός έπινε καφέ στην Κρίνη, στην παραλία Νέας Κρίνης. Ήτανε τουρίστας ο Παναθηναϊκός και έκανε fair play τον ΠΑΟΚ, ο οποίος περπατούσε γιατί δεν είχε δυνάμεις. Ο Νίνης, ο οποίος μετά το 60 περπατάει, φαινότανε να τρέχει σε αυτά τα χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Νίνης φαινότανε να τρέχει μπροστά σε αυτά τα χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Νίνης, μετά το 60, καταλαβαίνει κάποιος που ξέρει από μπάλα, τι εννοώ. Εάν υπήρχε σκάουτερ στην Τούμπα και έβλεπε τον Κουτρουμπή, ο Κουτρουμπής είναι αναπληρωματικός στόπερ στον Παναθηναϊκό, πίσω από Σίντελφελτ και πίσω από, πώς τώρα τον άλλον, Ταυλαρίδη. Είναι ρεζέρβα. Και του βρήκε Αναστασίου θέση μπροστά από τα στόπερ σαν χαφ. Και φαινότανε παιχταράς στα χαφ ο Κουτρουμπής. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ξεγελαστεί και να πει τι παιχτάρα είναι αυτή. Μπροστά στον Τζιόλι ας πούμε, στον κουρασμένο Κάτσε και στον ανύπαρκτο τον Ομπόα. Για τέτοια ιστορία μιλάμε. Γιατί εγώ είμαι κορόιδο, δεν βλέπω μπάλα εγώ το Δεκέμβριο και λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει τρίτος στη βαθμολογία και δεύτερος στα play-off. Έτσι είχα πει. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος στα play-off και τρίτος στη βαθμολογία. Και πήραμε στοιχήματα. Στο χορτάρι είναι δύσκολο να με ξεγελάσεις. Τώρα την πάτησα με τα χρέη, την πάτησα. Αλλά δεν την πάτησα μες στο χορτάρι. Στο χορτάρι δεν την πατάω εύκολα. Και δεν μιλάμε για να κάνω πρόβλεψη. Τι θα έρθει το ματς. Γιατί εάν ξέραμε τι θα έρθουν τα ματς, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Θα ήμασταν να μπούμε στην Κονολουλού, στη Χαβάη. Ξέρω εγώ, στον πύργο του Άιβελ θα πίναμε καφέ, θα γυρνούσαμε, θα κυκλοφορούσαμε, ξέρω εγώ, με καμιά πόρση καρέρα. Θα μέναμε σε κάνα 500 τετραγωνικά διαμέρισμα, με πισίνα μέσα. Γιατί αυτοί που κάνουν τους στοιχηματζίδες, δεν είδα κανέναν να παίρνει καμιά Φεράρι από το στοίχημα. Ο Μπούκ είναι αυτός ο οποίος τα παίρνει. Ο Μπούκ είναι αυτός ο οποίος τα κονομάει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, έτσι νομίζω. Αυτό που λέει ο Κόκκινος, έβλεπε το φίδι, θα το έλεγε ότι είναι Black Angus και θα το έτρωγε με μπλουστάρδα. Αν το ρωτούσες, λέει, θα έλεγε «Εδιαφέκα». Χθες η 4, λέει ο 015, φώναζε «Ιβάν προχώρα και άλλαξε τα όλα. Σιγά σιγά θα φύγει η βρώμα». Και πες το Μάνο, λέει, «και Γκάζπρομ να πάρουν χορηγία, πάλι τρίτη ή τέταρτη θα είναι στην πόλη». Λέει ο 015, απαντάει στο Μάνο. Ραπτό, λέει ο 318, πες για την άνοδο της Ζύχνης στην Α' Ερασιτεχνικής Ερών. Δεν σου είπε τίποτα ο γαμπρός σου? Πότε θα έρθει Ζύχνη? Το Λιμοτάγαρο? Δεν μου είπε. Δεν μου είπε το Λιμοτάγαρο. Δεν μου είπε. Τώρα δουλεύει να πω τέτοια ώρα. Μαχούει. Βρωμιάρι. Δεν μου είπε τίποτα για τη Ζύχνη. Ρε. Α, που φαίνεται ότι αυτός μπορεί να είναι με την άλλη ομάδα. Το Μέγα Αλέξανδρο. Είναι δύο ομάδες στη Ζύχνη. Κατάλαβες. Οι ομάδες στη Ζύχνη είναι δύο. Τη Ζύχνη τη λένε Ζηλιάχοβα. Γιατί αυτοί από τη ζήλια τους ο ένας με τον άλλον δεν είχαν μία ομάδα στο χωριό. Αυτοί κάνανε δύο ομάδες στο χωριό. Γι' αυτό τη λένε Ζηλιάχοβα. Τη Ζύχνη. Γεια σου Γιωργάκη. Λοιπόν, για την άνοδο τη Ζύχνη. Δεν με ενημέρωσε. Δεν με ενημέρωσε. Το Ταγάρι δεν με ενημέρωσε. Το Παλιωτόμαρο δεν με ενημέρωσε. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ φταίω. Δεν με πήρα τηλέφωνο να με πει. Λοιπόν, είπαμε για τεχνικούς διευθυντές, είπαμε για Ηρακλή. Δίνουμε πρώτη την είδηση σαν μέσο για την αποχώρηση του Μυροφορίδη. Είναι μια είδηση η οποία θα κάνει αίσθηση. Γιατί ο Μυροφορίδης έπαιξε και το κάναμε τότε μεγάλη αβάντα και, και άξιζε την αβάντα μας. Ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον προπονητή, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, σε αυτό που παρουσίασε ο Ηρακλής στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε μεγάλη, πώς το λένε, έκανε μεγάλο έργο ο Μυροφορίδης και στον Απόλλων Αθηνών και στον Ηρακλή, ως πετυχημένος φεύγει. Εκείνο που δεν ξέρω είναι ποιος τον δελέασε να φύγει. Τελικά περιμέναμε τον προπονητή να φύγει από τον Ηρακλή και μας έρχεται η είδηση ότι από το τεχνικό team θα αποχωρήσει ο κύριος Μυροφορίδης. Ο Μάνος πρέπει να μάθει οπωσδήποτε τις αιτίες του διαζυγίου, γιατί αν το καταλάβατε και ακούσατε με προσοχή τις δηλώσεις στον μπούζο του κυρίου Παπαθανασάκη,
θεώρησε δεδομένο ότι έδωσε τα χέρια με τον Νίκο Παπαδόπουλο και σχεδιάζουν την ομάδα. Όταν όμως η ερώτηση πήγε για τον κύριο Μινοφορίδη από τον κύριο Μπούζο, ο κύριος Παπαθανασάκης έρχεσαι να τα μασάει, να πούμε τα λόγια, και ο κάθε έξυπνος ακροατής εκείνη την ώρα καταλαβαίνει και θέλει να ακούσει πίσω από τις λέξεις αν κρύβεται ο Αλέξης, να πούμε, πρέπει να διακρίνει στα λόγια του μεγαλομετόχου εκείνη την ώρα ότι ή χάλασε η συμφωνία ή τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά μεταξύ των σχέσεων των επαγγελματικών πάντα του Ηρακλέως, του κυρίου Παπαθανασάκη και του κυρίου Μυροφορίδη. Λοιπόν, ο Μάνος το ξέρει γιατί φεύγει, λέει ο Μάνος. Άρα έχω καλή πληροφόρηση. Και σαν Μετρόπολης σας τη δίνουμε πρώτη την πληροφορία για να μην μας προλάβουν οι άλλοι. Λαμόγιο Βάζελος. Το Λαμόγιο Βάζελος είναι ο Βάζελος της Μαρμίτας, ο οποίος δεν ξοδεύει ποτέ τίποτα. Είναι χαρακτηριστικός τύπος που γυρίζει με ένα, πώς το λένε, σάκ βαγιάς. Μένει σε διάφορους φίλους και τρώει σε διάφορους φίλους. Έχει μια δουλειά με. Έτσι είπε, να το πεις, λέει, να το πεις ότι είμαι Λαμόγιο. Το Λαμόγιο Βάζελος. Ράπ, θα με πετάξεις αύριο μέχρι τη Θέρμη. Να το. Τι σε λέω. Θα με πας μέχρι εκεί. Τζόρνταν, πάμε μέχρι εδώ. Θα πάμε να φάμε καμιά τουλούπα. Κερνάς καφέ. Παλιωτόμαρο, δεν σε πετάω στη Θέρμη. Να βρεις άλλον να σε πετάξει στη Θέρμη. Και τις μαγκές, σε μένα όχι. Τα χαιρετίσματά μου στο Λαμόγιο το βάζω. Ραπ, τι είχες πει πριν για το σκύλο του κυρίου Ανδρώνη. Πες την ιστορία, λέει ο Ανώνυμος. Ρε παιδιά, ποια ιστορία τώρα. Άστο. Το είπαμε τώρα, τι το κάνουμε τώρα. Έχουμε το σκυλί εδώ και ο κόκκινος το κάνει γούτσου γούτσου για να κάνει τον καλό στο αφεντικό. Τι ας το πω και παραστατικά τι κάνει. Ντροπή. Ανοίγουμε γραμμές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει το κοινό για όλα αυτά που συμβαίνουν, να μας επιπλήξει, να μας διορθώσει, να μας επιβραβεύσει, να μας ρωτήσει, να μας ενημερώσει, να ανταλλάξει απόψεις μαζί μας, να μας πει μια καλημέρα. 2-31-0-90-90-90 2-31-0-98-80-90 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ο κόκκινος δεν διάβαζε μήνυμά μου, λέει, κριτικής και τον έβαλα ραπ στο θεατρικό μας. Το σατυρίζω ως ο αποφασίζω και διατάζω και ποιος ανάλογα με ποιον. Ο κόσμος γελάει, τον κάνω όπως εσύ ραπ. Σας ξέρει το κοινό. Ξέρει τι λέω, 3 λεπτά το κάνω, λέει. Έχει τη δύναμη του μικροφόνου. Εμείς τη σκηνή, όχι, θα τον άφηνα. Λέει ένας φίλος που είναι ηθοποιός. Θέλω να σε γνωρίσω, φίλε, γιατί το επάγγελμα του ηθοποιού με συναρπάζει. Έχω μεγάλες. Να μας πεις σε ποιο θέατρο παίζεις, να μας στείλεις ένα μήνυμα ή να μας πάρεις τηλέφωνο, να έρθουμε με τον κόκκινο να δούμε την παράσταση, να φάμε τα τσίπς, τα πατατάκια μας. Εμένα το επάγγελμα του ηθοποιού με συναρπάζει και πιστεύω ότι είχα και μεγάλες αδυναμίες σε ηθοποιούς και καλλιτέχνες. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο με απορρόφησε πολύ και δεν πήγαινα στις θεατρικές παραστάσεις. Δηλαδή δεν πήγαινα πολύ πολύ στα θέατρα και σε αυτά όλα, γιατί πήγαινα στα γήπεδα. Ήμουνα του γηπέδου. Να μας στείλεις, να μας στείλεις, να δούμε πού παίζεις. Να πούμε θέατρο. Άσε ρε τώρα. Ζαγόρι είναι. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Δεν έβαλε ζάχαρη. Καλημέρα. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Από Κιανόλυφη Κολυδρό. Έλα. Λοιπόν, άρχισε τώρα τις σύντρικες, θες να διχάσεις τον κόσμο του Ηρακλή. Φίλε, φεύγει ο Μυροφορίδης, δεν έχω κανένα. Λοιπόν, πού τάξεις αυτό ρε Ραπτόπουλο. Την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγες για τον Παπαδόπουλο, τώρα μας έλεγες για τον Μυροφορίδη. Για τον Παπαδόπουλο, για τον Παπαδόπουλο. Αρχές Ιουνίου μπορείς να μας πεις ότι θα φύγει ο Παπαδανασάκης, θα παρτίσει ο Ηρακλή. Ρε φίλε, θα μας τελειώσει τελείως τώρα. Να σου πω κάτι. Δίνεις ψωμί στους παοξίδες. Ψωμί. Ναι, δίνεις τροφή στους παοξίδες να χαίρονται με αυτά. Λοιπόν, εννοείται ότι θέλουμε, ακούστε για τουρκική εταιρεία, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και τρέμεται ολόκληρη. Α, μια ερώτηση, άλλοι, μια ερώτηση. Οι άλλοι πήραν τον ελληνικό χρυσό. Ναι, και τους βρίζατε όμως. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λέγατε για τους... Ναι, κάτσε, κάτσε. Λέγατε για τους παοξίδες, καλέ, πήραν τον ελληνικό χρυσό αυτοί, ναι, οι οποίοι λέγανε κτλ. Μόνο η Ηρακλής δεν τον ήθελε και πήρε τουρκικές αερογραμμές. Ναι. Είναι εις βάρος των ανθρώπων που ζουν στη Χαλκιδική. Γιατί της υγείας των ανθρώπων. Η Turkish Airlines, η Turkish εταιρεία απλώς. Δεν είναι εις βάρος των Ελλήνων. Γιατί άλλοι είναι εις βάρος των Ελλήνων. Δουλειά δίνει, Σουσέ. Δουλειά δίνει ο ελληνικός χρυσός. Δουλειά τους δίνει, ρε. Δουλειά. Ναι, τους μισούς τους δίνει δουλειά και οι άλλοι... Και οι άλλοι μισοί φωνάζουν επειδή δεν τους δίνει δουλειά. Είναι απλά τα πράγματα.
Η Τούρκη εταιρεία είναι η Τούρκη εταιρεία. Δεν είναι κατά του ελληνικού κράτους. Α, έτσι. Αυτό, υπάρχει διαφορά. Α, έχει διαφορά, Α, είναι μια κακή εταιρεία, η άλλη είναι καλή, Ναι. Καλά. Δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των Ελλήνων. Σοπάρε που δημιουργεί προβλήματα. Πού το ξέρεις εσύ. Συγχαρητήρια, άνθρωποι παλεύουν για την υγεία τους. Και αυτοί που δουλεύουν εκεί, γιατί δεν φωνάζουν για την υγεία τους, ρε φίλε. Είναι τόσο, τόσο χαζοί, είναι δηλαδή αυτοί που δουλεύουν εκεί. Άμα δεις το πρωτοσέλιδό σας σήμερα, ναι. Άμα δεις το πρωτοσέλιδό σας, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λες και μια όλα μια χαρά, πουθενά η ήττα του Παναθηναϊκού. Γράφει για τον αυτόν τον διευθυντή που έφυγε για την Τσέλσι και πήρε τσουλού η Τσέλσι, τον αποτυχημένο, και γράφει για το Άρμπολ. Για την ήττα και το διασυρμό, πουθενά. Για το 5.000 συντούγω με τον Παναθηναϊκό και τα 3.500 που ήταν γκόμενες, πουθενά. Ναι, όντως ήταν εγκόμενες οι περισσότερες. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Τώρα κάτσε λίγο ένα λεπτό. Και Βλαχοπόχουμ και ο Ταϊπέ τώρα μας έλεγαν για την άδεια και χαιρόταν. Ναι. Εδώ σας έκανε πλάκα ο Χρήστος ο Μπούρμπος, ρε. Ο Χρήστος ο Μπούρμπος και ο Χάρης ο Μαυρίας. Και παίκτης να μην έπαιρνα, άδεια να μην έπαιρνα. Με το Λουκίνα να ερχόμουν μέσα Τζούμπα και θα έκανα το διπλό. Πλάκα σας έκανε ο Μπούρμπος. Άντε ρε Ταϊπέ και Βλαχοπόχουμ τώρα καθίστε αυτά. Γιατί ρε ο Μπούρμπος, τι δυνατό παιδί, γιατί. Έλα. Τρέμουν τον μεγάλο Ηρακλή και αυτή η χορηγία δεν είναι τίποτα αυτό που λέει. Επιστρέψαμε. Ο Καναδός είναι μεγάλος μάγκας. Έχει άκρες παντού. Και ο Μυροφορίδης γιατί φεύγει. Κάτσε να φύγει ρε Ραπτόπουλε. Τώρα έβγαλε την είδηση. Θα βγουν οι παοξίδες. Θα καταλέγουν αυτό το πράγμα. Μην δίνεις τροφή στους παοξίδες. Η δύναμή τους πλέον είναι οι δημοσιογράφοι και οι υπουργοί. Αυτό είναι η δύναμη του παοξίδες. Λες. Λες. Άντε. Ναι, ναι. Bye bye. Και ανώλευκο κολύνδρο. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα στις γαλάζιες αξιάρκες. Έλα, δύο στα δύο. Τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε, είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Κύριε Ραπτόπουλε, μάλιστα. Έχει καμία σχέση η εταιρεία του ελληνικού χρυσού με την εταιρεία των αερογραμμών. Είναι νόμιμες, νομιμότατες εταιρείες και οι δύο. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν όμως διαφορές στη μία. Γιατί? Και καμία διαφορά στην άλλη. Τι διαφορές, είναι από το κράτος του... Στις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη, Ποιος? Η συγκεκριμένη εταιρεία αερογραφών. Έτσι. Και αυτή θα είναι, κύριε Ραπτόπουλε, μία από τις 30 μεγάλες. Εάν στο βόλεϊ η φανέλα μας δεν φαινότανε από τις χορηγίες, αυτό που θα δείτε φέτος, πώς θα είναι η φανέλα, πώς θα ντυθεί το γήπεδο, θα τρομάξετε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Ήδη ο πλοίαρχος και κοντινός μου φίλος... Ο πλοίαρχος, ναι. Μπράβο. Αλλάζει τα σχέδιά του. Ναι. Όσον αφορά τη ροή του ραδιοφώνου μετά τον Αύγουστο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Θα αλλάξουν πολλά στην πόλη, κύριε Ραπτόπουλε. Έχει δυναμική ο Ηράκλης, αυτό είναι αλήθεια. Τι... Δεν λόγω. Αλλάζουν πολλά, κύριε Ραπτόπουλε. Τι, εγώ το ξέρω. Καταλάβατε. Δεν λέω το αντίθετο. Ναι. Ο Ηράκλης, σας είπα ότι έρχεται για να ζεματίσει και να πάρει εκδίκηση από τους αντιπάλους του. Να ζεματίσει. Δεν έρχεται. Ναι, ναι αγωνιστικά. Α, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για να πάρει την εκδίκησή του μετά από 4 χρόνια, ναι, με πολύ μεγάλες εταιρείες, με ένα γήπεδο ντυμένο ολόκληρο, όπως βλέπετε τα γήπεδα του εξωτερικού και τα θαυμάζετε. Ναι. Θα δείτε τέτοια πράγματα, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Αλλάζει το ρου, σας λέω ήδη από το ραδιόφωνο, θα δείτε τρομερές αλλαγές. Ναι. Δεν θα υπάρχει αυτό το 24 ώρες ΠΑΟΚ. Όχι. Αυτά τελειώνουν. Θα αλλάξουν. Βέβαια. Μα είπατε, το ξέρετε κι εσείς. Μα τι λέω, τι δεν το λέω. Εγώ όταν σας είπα για τον κύριο Παπαδόπουλο, πόσο καιρό έχει που σας το λέω, κύριε. Πολύ καιρό. Κύριε Ραπτόπουλο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ καιρό. Μάλιστα. Και για τον κύριο Μυροφορίδη, σας είπα ότι έχετε δίκιο. Αποκλείεται να είναι λόγοι του κυρίου Μυροφορίδη. Δεν λέω, απλά λέω ότι. Μπράβο. Ναι, μην πάει αλλού, λέω, γιατί είναι καλός, εγώ τον γούσταρα. Να πάει και με την καρδιά μας. Και σαν φίλος μας θα είναι, δεν το κατάλαβα. Έκανε καλή δουλειά. Βεβαίως έκανε καλή δουλειά, γιατί του είπε κανείς κάτι. Αν είναι να φύγει, επαναλαμβάνω, έτσι. Ναι. Αν είναι να φύγει, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν χαλάει καμία χημεία της ομάδος ή οτιδήποτε, ούτε καταστρέφεται μια ομάδα, βεβαίως ούτε ο κύριος Μυροφορίδης. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Υπάρχουν αυτά σε ομάδες και να το πούμε. Εδώ φεύγουν από την ομάδα της γειτονιάς σας. Ναι. Φεύγουν 30, έρχονται 40. Ναι, 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 δεν λέω εγώ.
Ναι, σας παρακαλώ. Αυτή τον Αύγουστο είναι πρωταθλητές. Το Δεκέμβριο πάνε για το Σεντόνι. Και το Μάιο είναι με τα πέδιλα του Τζόρνταν και κάνουν δεσκή. Πέδιλα. Έλα. Ε, τι κύριε Ραπτόπουλε. Τι να πούμε κύριε Ραπτόπουλε. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη ομάδα της πόλης και μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Τα ακούγατε και χθες που βγαίνανε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Σας τα λέγανε κύριε Ραπτόπουλε. Ε, ναι, ναι, το είπανε. Το είπαν οι Ολυμπιακοί εχθές, το θυμάμαι εγώ. Και οι Παναθηναϊκοί, μα δεν έχουν να κρύψουν κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί εμείς ακόμα δεν φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας. Γιατί εμείς θέλουμε να τους τιμωρήσουμε έμπρακτα κύριε Ραπτόπουλε. Εμπράκτος, βεβαίως. Βεβαίως, όσο μας παίρνει και σιγά σιγά. Εμείς δεν κάνουμε όνειρα, δεν θα πούμε ότι ξέρετε του χρόνου πάμε να βγούμε δεύτερη πέμπτη, εμείς θα πούμε πάμε να σωθούμε και ό,τι καλύτερο προκύψει. Σωστό, ναι. Να πλασαριστούμε σε μια θέση. Είστε δηλαδή πιο συνετοί, ναι, ναι. Του παραχρόνου. Βλέπουμε, ναι. Ναι, θα δούμε. Ναι, θα πούμε ότι θα κοιτάμε προς το UEFA. Ε, άκου, ναι, ναι. Αυτά που λέμε, δεν πάνε ότι πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε. Θα αφήσουμε την ομάδα... Λαου, πάμε, λαου. Μπράβο. Το σιγανό ποταμάκι έλεγε συγχωρεμένη μάνα μου να φοβάσαι κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Οι παροιμίες δεν βγήκαν τυχαία και το νηστικό μάτι να φοβάσαι. Ναι, το φοβάμαι. Λοιπόν... Μείνε στη γραμμή σου. Κύριε... Ναι. Ναι. Αυτό δεν σας λέω κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Να μείνω στη γραμμή μου για ποιο λόγο κύριε Ραπτόπουλε. Α, όχι, όχι, επειδή θα πάμε σε διάλειμμα. Έχεις κάτι να προσθέσεις άλλο? Όχι, θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο γίγαντα το Γιάννη το Χιλιτίνη, το φιλαράκι μου. Και σε εσάς να έχετε καλή συνέχεια κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και πιστέψτε με ότι έρχονται πολύ δυνατά πράγματα για τον Ηρακλή. Μακάρι. Τα λέμε. Συγχαρητήρια, ναι, για το πρωτοσέλιδο το σημερινό. Έτσι. Της, του Metro Sport. Έτσι. Πραγματικά συγχαρητήρια. Δεν είδαμε τίποτα. Χθες δεν είναι καλά που ακούσαμε από εσάς τι έγινε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Τα είπαμε εμείς. Διάλειμμα 50 δευτερολέπτων. Μείνετε στις γραμμές. My love will surround you. 2-31-0-90-90-90. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από το Αστρόμαυρο Ηράκλειο. Γεια σου Κωνσταντίνε με την πηγή Κόμη. Εσύ το Κρήτη Θεσσαλονίκη το έχεις κάνει να πούμε τούμπα καλαμαριά. Και τι να κάνω, ναι. Και τι να κάνω ρε Κωνσταντίνε. Μέλι έχει το Ηράκλειο, μέλι. Αφού εδώ είναι τα παιδιά μου, εδώ μένουμε χρόνια. Ναι. Τι να κάνω δηλαδή. Ωραίο είναι το Ηράκλειο, για πες μου. Γιατί να μην είναι ωραίο. Ωραίο, ωραίο είναι. Αστρόμαυρο είναι. Ναι. Νότος και Βοράς από κιόνε και από κιόνε ο Πειραιάς που λέμε. Βγάζει και ωραία παιδιά εκεί. Έτσι. Κωνσταντίνε, και χθες προσπάθησα να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Ήμασταν ανύπαρκτοι. Όπως λέει ο φίλος μου ο Μάνος Ιρακλειδέας, ανύπαρκτοι. Ναι. Ήμασταν ένα χάος μέσα στο γήπεδο. Δεν πειράζει, εξάλλου δεν κάνατε και σαματά. Δεν πειράζει ρε, δεν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ ρε. Δεν μ' αρέσει αυτός ο ΠΑΟΚ, τι να δω. Να πας στο χάντμπολ που παίζει καλά. Και τι έγινε, και η γυναική ομάδα τάμπλ πήρε και θα πει λίγο παίζει. Τι πήρε τάμπλ, να πας στη γυναική ομάδα που πήρε τάμπλ, βεβαίως. Όπως εσύ, έτσι και εμείς γεννηθήκαμε για το ποδόσφαιρο. Ξέρεις που γεννήθηκες Κωνσταντίνε, μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Σήμερα κάνεις προπονητική κριτική. Έτσι. Κάποτε είμαι τερματοφύλακας. Λίγο. Εμείς γεννηθήκαμε για το ποδόσφαιρο. Βρεάσε τώρα γεννηθήκαμε. Πάω πίσω. Πάω και να πούμε είναι ενιαίος. Είναι νόμε. Αυτά τα μαϊμούνια δάπερ μας περάσουν μας για καραγκιόζηδες. Έλα μόνο τώρα. Όσοι είστε πρώτοι στην πόλη, γιατί δεν γίνεται φασαρία, μια χαρά είναι τώρα. Τι. Δεν είμαστε καθόλου πρώτοι στην πόλη. Καλά, καλά είστε πρώτοι στην πόλη τώρα. Άμα ήταν τώρα και σε κέρδισε κανένα. Κάτσε τώρα να στα πω εγώ τα γράμματα. Κριτικό άτι τώρα, σε πω εγώ. Άστα τώρα, άμα σε κάνε. Άμα ήταν ο Άρης και σε έκανε 0-1, θα τα γκρέμιζες.
Άστα τώρα. Να τελειώσω λίγο. Ήταν ο Παναθηναϊκός και ήταν μια χαρά. Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς. Σου επιτρέπω. Κάποτε ο φίλος μου, ο Μήτρογλου, μου είπε. Ποιος, ο Μήτρογλου. Είναι, λέει, το Μαλιούφα. Ναι. Δακρυσμένο μες στο γήπεδο. Του λέει, γιατί δεν πρέπει να δακρύσεις. Ναι, γιατί δάκρυσε. Και του λέει, μα κερδίσα μόνο ένα μήνα. Πώς θα βγούμε έξω από το γήπεδο. Αυτοί θέλουν την Τούμπα. Να κερδίσουν και να βγουν, να βγουν από το γήπεδο γιατί κερδίσαν μόνο με ένα μηδέν. Μάγκα, τα χρόνια αλλάξανε. Ήρθαν οι νεοπαοξίδες, ηρεμήσαν τα πράγματα, τώρα θα έρθουν και. Μάγκα, τώρα μάγκα, δεν είμαι μάγκα, το ξέρεις ότι είμαι ένας παοξίδης. Είσαι μάγκα και βαρύς. Πώς δεν είσαι, είσαι παλιός. Ναι. Ναι. Άλλο τώρα, άμα παλέψουμε. Άλλο τώρα, άλλο τώρα. Άμα παλέψουμε, θα με νικήσεις γιατί είσαι παλαιστής. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ μπορώ να σε βάλω κάτι. Ωραία, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα τώρα. Τη βία, θα προωθήσουμε τη βία, ρε Κωνσταντίνε. Ναι, αλλά λες να δεν φοβότανε να βγουν. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, ναι. Ο οποίος είναι παρεμπιπτόντος, ναι. Πολύ αξιόλογο άτομο και είναι σε τιμή σου που τον έχει δίπλα σου. Υπάρχουν ρε ακροατές του Μετρόπολης και της εκπομπής μας και του Χιλιτίδη και τις μεσημεριανές και όλες που να μην είναι αξιόλογοι ακροατές. Ξέρω τι μπορεί να υπάρχει συζήτηση. Εσύ ρε. Την ψυχή στον διάβολο την δίνει για να είσαι ακροματικότητα. Εγώ δεν ασχολούμαι το χατήρι όμως. Εγώ είμαι παοξής και μιλάω μόνο για τον Πάο. Δεν με ενδιαφέρει κανένα. Εσύ την ψυχή σου. Εσύ την ψυχή σου στο. Σταμάτα λίγο να κάνουμε διάλογο, να μην είσαι πόντιος. Εσύ την ψυχή σου στον διάβολο την έδινε για να πάρω πάω και ένα πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο, ντάμπλ. Όχι, ρε. Δεν την έδινε. Όχι. Δεν την όχι, δεν την έδινα. Τι παοξής εσύ, ρε. Δεν θα την έδινα. Τι πάω ξύδι και ψυχή να παραδώσεις. Με το σαμπουκά μας και με την αξία μας θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Με την αξία. Με την αξία σου. Να κάνω σαν το μαρινάκι, με την αξία. Να κάνω ένα καράβι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένα παπόρον. Παπόρο, ε. Πού να το πιάσω. Γίνε για σαν το μαρινάκι θέλατε πρώτα. Ένας φίλος στην Αγουραλίτσα Αργιανός, τον οποίο τον γουστάρω. Και μ' αρέσει όταν μιλάει, σε ακροματικότητα, τον ακούω. Κάποιος άλλος όπως κύριος που λέει για την ερωτική πόλη, κάποιοι σαν το... Μα τώρα δεν έχω σαν και ακούω και τον Μάνο, αλλιώς θα γυρίζω αλλού το αυτό και βλέπω. Εγώ τώρα σας ακούω από το Ιντερνετ. Ωραία. Ένας φίλος Αργιανός λέει, μην ασχολείστε ρε μας με τον Άρη, θέλουμε μόνοι μας να βγούμε. Και έχει και δίκιο. Έτσι εγώ σου λέω. Δεν με λες τώρα. Θα πάρουμε να το πάρουμε μόνοι μας. Κάτσε τώρα, κάτσε. Ούτε να μας κόψουνε, ούτε να είμαστε η παράγκα της Θεσσαλονίκης. Να κάνω μια ερώτηση ρε, να σε κάνω μια ερώτηση. Μιας και δεν γεμίζει Τούμπα. Γιάννη, δεν γεμίζει Τούμπα. Να πω τον Ανδρώνη να σας δώσει. Μιας και δεν γεμίζει Τούμπα, να πω τον κύριο Ανδρώνη να σας δώσει. Τι να γεμίσει Τούμπα δηλαδή. Τι να δούμε εμείς. Την ευκαρπία να σας δώσει ρε. Αυτά τα κολοταϊσμένα παιδιά που καλοπριώνονται. Βλέπω ένα πως όλοι αυτό το νομποάς λέγεται. Με ένα προγούλι να. Α τώρα του είδες τον προγούλι. Ναι τώρα του είδες τον προγούλι. Εμείς θέλουμε τσαμπουκάδες σαν το Λεωτιάδη. Σαν κάτι παιδιά σαν το Βασιλάκο τότε. Δεν με λες. Με το Λεωτιάδη τι θέση τερματίζατε. Δεν έχει σημασία τι θέλει. Πώς δεν σημασία γιατί το βγαίναμε. Τέταρτη τερματίζατε με τον Λεωντιάδη. Τρίτη τερματίζατε και με τους άλλους. Τι διαφορά έχει ο Λεωντιάδης. Πήρε κανένα πρωτάθλημα. Με τον Λεωντιάδη του Βασιλάκου και κάτι άλλα παιδάκια τότε. Ναι. Δεν ξέραμε τη σκόρη πάλι σου βγαίναμε έξω από το γήπεδο και δεν ξέραμε. Βρε πουλάκι μου, άλλο σε λέω εγώ βρε πουλάκι μου. Τι θέση τερματίζατε βρε πουλάκι μου. Σε τι θέση τερματίζατε βρε πουλάκι μου με τον Λεωντιάδη. Σου είπα κάτι. Μου πες κάτι. Με αυτά τα καλοπληρωμένα παιδάκια στην Νομπόα με τα προγούλια, εγώ σαν παοξής. Δηλαδή ο Βασιλάκος δεν είχε προγούλια. Κάτσε καλά ρε. Εσύ, αυτό που λέει. Τι. Για να μιλάς για τον Βασιλάκο είναι η Ρωσυλία. Βρε δεν μιλάω για τον Βασιλάκο. Σε παρακαλώ. Βρε τέταρτη βγαίνατε και τότε. Τα άλλα πηγαίνατε στο γήπεδο. Ό,τι και αν βγαίνουμε, τα καλύτερη μπάλα ρε. Μπάλα βλέπατε. Πού ρε, με το Σάντος βλέπατε μπάλα. Που βγήκατε ένατι και σας έσωσε ο Σταυρίδης ρε και πηγαίνατε. Τότε γιατί πηγαίνατε ρε, με το Σταυρίδη. Συγγνώμη, επειδή είσαι πολύ γάτα, γιατί γάτα. Να πας σε άλλα κανάλια ρε. Να πάω σε άλλα κανάλια, δηλαδή πού να φύγω, να πάω πού. Με κάνεις τρίπλες, να σου πω κάτι. Ναι.
τη μεγαλύτερη αγορά στο Μετρόπολη, θα σε κάνω εγώ τρίπλα τώρα. Τη μεγαλύτερη αγορά στο Μετρόπολη είναι ο Γιάννης και εκεί στο Σεριάνι με τον Γιάννη. Τώρα τι θα μου πεις. Πρε πουλάκι μου, εγώ. Εσύ είσαι αγροματικότητα, μόνο ο Γιάννης και εκεί είσαι αγροματικότητα. Εντάξει, εγώ τι φίλος μου είναι ο Γιλτής. Μακάρι να κάνει και να βγαίνουμε πρώτοι και να πληρωνόμαστε. Ο ένας με τον άλλο. Γιατί μιλάει στα ράτα. Γιατί τώρα τι μας να κάνει, έτσι αγροματικότητα, εγώ τι σου είπα. Δηλαδή ήρθε σε δυσκολία τώρα. Ήμασταν ανήπαρ, δεν μ' άρεσε ο Πάου που είδα προχτές. Έμπλεξε ο Πόντιος με τον τρελό τώρα και θα συνονοηθούν. Έκλει, γεια. Δεν μπορώ, εντάξει, καλά, εντάξει. Σαν και τις προάλλες που πήγα να κάνω επαγγελματικό ραντεβού. Εγώ ένας τρελός. Ένας Πόντιος. Σταμάτα ρε λίγο. Σταμάτα, ναι. Θα έρθεις, κλείσε. Τα λέμε. Bye. Θα τα λέμε. Ένας τρελός εγώ. Meeting με ένα Κογκολέζο και ένα Πόντιο από τη Βροντού. Και προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη εμείς οι τρεις. Και μου λέει ένας εκεί που σέρβιρε. Ρε Ραπτόπουλε, σε βλέπω, λέει, και στεναχωριέμαι. Λέω γιατί δεν βρίσκεται άκρη. Λέει γιατί δεν βρίσκεται. Ο Μαύρος από τον Κονγκό, ο Πόντιος από τη Βροντού και ο Τρελός από την Τούμπα. Τρία άτομα. Πόσα ραντεβού θα κάνουμε για να βγάλουμε άκρη. Σήμερα είχαμε ραντεβού 9 η ώρα. Με τον Μπόκο Λόκο. Και δεν ήρθε. Ξέχασε να έρθει. Ο Μαύρος δεν ήρθε. Το παίρνω τηλέφωνο, με λέει ο Βλαχόπουλος, το έχει χάσει ο Μπόκο Λόκο το κινητό. Πού να πάει μπροστά αυτή η πόλη, ρε παιδί μου, να πούμε. Καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη. Πώς. Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη λέω. Καλώς τον. Πού είναι τώρα το ταγάρι ο φίλος ο Τζάνταν. Να κάνω μια παρένθεση. Κάτι. Έχω ένα φίλο που, τον οποίο στο κινητό μου τον έχω περάσει ως απατεώνα διαιτητή. Μου στέλνει ένα μήνυμα, φίλος μου είναι. Και μου λέει παίξε διπλό ημίχρονο, λέει τον Παναθηναϊκό, λέει στην Τούμπα. Τον παίζω. Αλλά το χάνω με κάτι άλλο. Τώρα τι μου στέλνει μήνυμα. Παίξε το λέει χ. Ήρθε, τα βρίσκει αυτό στα αποτελέσματα. Παίξε Παναθηναϊκός, πάω χ στη λεωφόρο. Θα το παίξω ρε μπαγκάτσα. Συνέχισε φίλε. Πού είναι λέει ο Τζόρνταν. Πώς το πες. Ο Τζόρνταν πού είναι. Κρύφτηκε το γατάκι. Πού να βγει ο Τζόρνταν. Κρύφτηκε το γατάκι. Ναι. Το ψάχνουμε πόσο καιρό. Πόσο κόσμο έχει Τούμπα. 8.000. Κι αν είχε. Πόσο λέει ότι θα έχει. 20. 20. Έτσι ακριβώς. Θα έχει 20. 20. Δεν μου λες φίλε μου. Τώρα τον Παναθηναϊκό πώς τα βλέπεις. Άμα πάει Ευρώπη θα πάει καλά. Φίλε να σου πω κάτι. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ είδα τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι στον πρώτο γύρο δεν μ' άρεσε. Στο δεύτερο γύρο με τον Ολυμπιακό μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, στην Τούμπα στο 2-1 δεν με πολύ άρεσε. Στο 4-3 μ' άρεσε πολύ. Χθες μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τολμώ να σου πω ότι αν παίζανε, το είπα και το μεσημέρι, Μάιο μήνα, 4 φορές σε ουδέτερο γήπεδο. Κυριακή 1 Μαΐου, Κυριακή 7 Μαΐου, Κυριακή ξέρω εγώ 15 Μαΐου και 25 Μαΐου πόσο ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4 φορές με μένα διαιτητή, με ένα άλλο διαιτητή, ξέρω, πιστεύω ότι θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τα 3 μάτς και ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε το 1 και αν το έπαιρνε. Στα πέναλτι που θα πήγαιναν. Θα πήγαινε στα πέναλτι, ναι. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική προσέγγιση. Θα σου κάνω κομπλιμέντο. Ναι, ξέρω. Από τότε που ο Αναστασίου άρχισε να προσέχει παραπάνω την άμυνά του και ειδικά το δεξιό του άκρο και το κέντρο της άμυνάς του, γενικότερα τον άξονα του το θωράκισε, βρίσκει τρόπο και παίρνει και αποτελέσματα πέρα από αυτό το στυλάκι το Ολλανδικό, το passing game, το αργό κτλ. Ναι. Έβαλε στο στυλ του παιχνιδιού του και άλλα στοιχεία ποδοσφαιρικά. Έβαλε το 3-5-2, έβαλε το pressing ψηλά, έβαλε τον ευνηδιασμό σε μεγάλο χώρο, έβαλε κι άλλα υλικά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και εμένα ο προπονητής μ' αρέσει όταν δεν είναι μονοδιάστατος. Να λέει, παίζω αυτό το σύστημα, ελάτε να προσαρμοστείτε πάνω μου. Αυτός ο προπονητής είναι εγωπαθής. Εννοείται. Και έτσι στην αρχή της καριέρας του Αναστασίου στο Παναθηναϊκό τον έκρινα με αρνητικά γιατί είχε αυτό το στυλάκι αλλά γρήγορα το άλλαξε, προσαρμόστηκε στα δεδομένα τα σύγχρονα του ποδοσφαίρου, είδε πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είδε Μουρίνιο, είδε Σιμεώνε και έβαλε και τέτοια στοιχεία στο παιχνίδι του, είχε και του Βεγγέρ κάποια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το ποδόσφαιρο παίζεται
ανάλογα με την περίσταση, τον αντίπαλο, τον καιρό, τη φάση που βρίσκεται. Δεν μπορεί να παίζει. Α, εγώ παίζω έτσι. Μέρα είναι, νύχτα είναι, Απρίλης είναι, Σεπτέμβρης είναι. Εκεί μ' αρέσει ο Αναστασίου που το αλλάζει. Και επίσης μαθαίνω ότι έχει ένα team πάρα πολύ καλό, γυμναστή, πολύ προπονημένη ομάδα. Εγώ είδα χθες αθλητάς από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά είδα σαπάκια. Από τη μια μεριά είδα αθλητές, για να μην κατηγορώ τα παιδιά, ο Κίτσου είναι αθλητής. Ο Κάτσε είναι αθλητής. Εντάξει. Ο Μακ ψηλό είναι. Οι άλλοι δεν είναι αθλητές του ΠΑΟΚ. Είναι σαπάκια. Ναι. Το κρυάρο Τζαβέλας χθες δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Ξύλο έπαιζε. Ο Τζαβέλας με τον τζαμπουκά του, τις κλωτσιές του, την ταχύτητά του, ξέρω εγώ και τα καταφέρνει. Έχει ένα τσογλανίστικο στυλ παιχνιδιού. Ναι. Στο οποίο όμως τις περισσότερες φορές βγαίνει κερδισμένος. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατάφερε με το τσογλανιλίκι του, το ποδοσφαιρικό, από αναπληρωματικός του Ρατς να γίνει βασικός αριστερός στόπερ. Και πίστεψέ με, εάν δεν έκανε τη δειλία στον Καραϊσκάκη, για μένα ήταν δειλία, εγώ θα το γούσταρα τον Τζαβέλα. Μ' αρέσει αυτό το στυλ. Αυτό το στυλ το παλιόπαιδο. Δηλαδή, και αθλητής είναι, μπορεί να βγει, να πίνει, να κάνει, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, αλλά έχει την ταχύτητά του. Τον Ίνι τον πήρε μέσα στην περιοχή, δεν του βγήκε ποτέ. Απ' έξω έκανε ο Ίνι τις ιστορίες. Ο Τζιόλης έπρεπε να τον πιάσει. Αλλά πού μυαλό ο Γεωργιάδης. Αφήνει τον Ίνι πάνω στον Τζιόλη. Και δεν λέει τον Κάτσε. Παίρνει Κάτσε πίσω πάνω στον Ίνι. Και βγες να μπω παλιωτόμαρο μπροστά εσύ. Τεμπέλχανα. Άφησε τον Τζιόλη πάνω στον Ίνι. Ένα 90 ένας. Ένα 70 ο άλλος. Μπαμπαμπαμπ. Πάρ' τις πάσες, πάρ' τις διαγώνιες, πάρ' τα σουτ. Όχι. Λεπτομέρειες τώρα. Για χαρά φίλε. Λεπτομέρειες σου λέω τώρα. Θα σας μιλάω για ποδοσφαιρικά θέματα αν σας αρέσει. Εάν δεν σας αρέσει, μιλάμε για ό,τι θέλετε. Μιλάμε για τον πλανήτη Δία. Ό,τι γουστάρετε. Βγαίνει ο άλλος και λέει: μιλάμε για μπάλα. Θα σου μιλήσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Ράπ, εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα. Θέλω να μιλήσω όχι ποδοσφαιρικά, αλλά θέλω να αναφερθώ στον Ηρακλή. Να πεις ό,τι θέλεις. Μαριανός Ράπ. Να πεις ό,τι θέλεις. Είμαι Μαριανός τα τελευταία χρόνια με διαρκεία στον Άρη, ακριβώς στη θύρα 9 κτλ. Μάλιστα. Όμως, ναι, όμως. Εμείς δεν έχουμε ένα μάνο. Τώρα στα δύσκολα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μόνο τον ακούω. Ειλικρινά σου λέω, δεν τον ξέρω, μόνο τον ακούω. Όμως εμείς θα έπρεπε να είχαμε ένα μάνο αυτή τη στιγμή, γιατί ο μάνος που μιλάει και το βλέπω και το χαίρομαι. Είναι ανιδιωτελής ο μάνος. Έχει κερδίσει το επικοινωνιακό κομμάτι του Ηρακλή. Και μπράβο του, γιατί νομίζω ότι έτσι χτίζονται οι ομάδες από τους φιλάθλους. Δηλαδή ένωσε τους φιλάθλους. Εκεί πηγαίνει στο υγιές κομμάτι των φιλάθλων, πηγαίνει και επενδυτής. Θα μου πεις ένας Παπαδόπουλος από την αρχή. Δεν τους ξέρω. Πιστεύω ότι έκανε μια συνένωση τότε, πήρε έναν αριθμό Μητρόπος και αν λεγόταν Ηρακλής λέγεται. Έχει μπλε με άσπρη φανέλα. Είναι η φανέλα που φορούσε ο Χαλιαμπάλιας, ο Αηδηνίου, ο Χατζηπαναγής κτλ. Είναι Ηρακλής. Γιατί βλέπω πολλοί που βγαίνουν και λένε «Έλα μωρέ Ηρακλάκια». Εγώ πήγαινα στο Καφτατζόγλιο, φαντάζομαι και εσύ. Εγώ πήγα στο Καφτατζόγλιο, ναι. Από το 80 που έπεσε Β' Εθνική ο Ηρακλής, 80-81, τραβήχθηκα μέχρι την Ελασσόνα. Ναι. 81-82 με Τσατσεύσκη, 82-83 με Τσατσεύσκη και έξω και εκτός έδρας. 83-84 δεν θυμάμαι, ήρθε ο Σίμονσον. Ο Ράους, με συγχωρείς, ο Ράους. 84-85 με Αλέφατο πήγα μέσα έξω σχεδόν σε όλα. Πήγα μέχρι το 88, δηλαδή 8 χρόνια τον Ηρακλή εγώ τον έβλεπα και εντός και εκτός έδρας. Δηλαδή έχω δει τουλάχιστον 30 μάτς του Ηρακλή εκτός έδρας τα εκείνη τα 8 χρόνια τουλάχιστον, και αν έχω δει 10 μάτς σε κάθε σεζόν τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή εγώ είδα του Ηρακλή από τον κόκκινο πιο πολλά μάτς. Πιο πολλά μάτς. Και κοίτα, επί Αλέφαντου, πήγαινα και στις προπονήσεις. Ναι, ναι, ναι. Τότε με Μαργαρίτη έφορα και τα λοιπά. Έχω πάει σε όλα τα ντέρμπι στο Καφτατζόγλιο, όλα τα ντέρμπι. Έχω δει Ηρακλή Ρόδο, Ηρακλή Διαγόρα, Ηρακλή Παναχαϊκή, Ηρακλή Απόλλωνα, ναι. Εθνικό Ηρακλή, πολλά μάτς.
Ναι, ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι μπράβο σε αυτούς και λιγότερο στον Αντωνιάδη και έναν Ολλανδό, αν ακούω. Ναι. Και, να σου πω και λίγο τον κόκκινο, αλλά παρασάγκρεσαι. Όχι, όχι, ο κόκκινος τον βοηθάει τον Ηρακλή με τον το τρόπο. Βοηθάει, βοηθάει. Δίνει βήμα, δίνει βήμα. Δίνει βήμα, δίνει πρέπει... χρόνο, βέβαια. Ακόμα και εσύ θα πω, ξέρεις πώς. Με το που τους κοντράρεις, ας πούμε, λένε την άποψή τους. Έστω και αυτό είναι μια βοήθεια. Έπρεπε ο Ηρακλής να βοηθηθεί. Εμένα ο ρόλος μου. Εμένα ο ρόλος μου. Δεν είναι, ούκ ευλογείται. Δηλαδή ο Ηρακλής. Ναι. Τον Ηρακλή τον κατακρεουργήσαν, όχι τον σφάξανε. Είναι η ομάδα που αγαπήσαμε με τον Χατζηπάνη. Εγώ είμαι Αριανός, αλλά πήγαινα στο Καφτατζόγλου όταν δεν έπαιζε ο Άρης. Και θα πάω και ευχαριστώ το Θεό που αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής βγαίνει στην Α' Εθνική στη Σούπερ Λίγκα, γιατί θα έχω το περιθώριο να πάω να δω ένα μάτσο με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αφού δεν μπορώ να πάω στο. Δεν γήπεδο. Μπορώ να πάω να δω την ομάδα μου, ναι, λες, ναι. Όχι μόνο την ομάδα μου και στο γήπεδο που είναι στη γειτονιά μου. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να σταθούμε σε αυτόν τον Ηρακλή. Είναι ένα υγιές σωματείο, πήρε και άδεια. Μπράβο στον επενδυτή που είναι καθαρός και ωραίος. Μπράβο στο Μάνο για μια ακόμα φορά που το βλέπω ότι είναι κύριος ευπρεπής και ευγενής όταν μιλάει στο τηλέφωνο. Βλέπω ότι συσπηρώνει τον Ηρακλή, τους φιλάθλους του Ηρακλή. Και μάλιστα ακούγεται ο Ηρακλής. Κερδίζει φιλάθλους, ειλικρινά στο λέω. Εγώ ακούω παιδιά, ακούω φίλους οι οποίοι είναι Ηρακλής. Δηλαδή μπορεί να είναι άλλη ομάδα, αλλά είναι και μέσα του λίγο Ηρακλής. Θέλουν να πάνε να το δουν τον Ηρακλή. Τον περιμέναμε τον Ηρακλή να βγει. Τι να κάνουμε δηλαδή, ο Άρης αυτή η δοξασμένη ομάδα, κοίταξε που βρίσκεται. Να έχει 7-8 χιλιάδες, 12 χιλιάδες κόσμου στη Γάμα Εθνική και κοίτα που κατήντησε. Γιατί αυτοί που ήταν στην αντίστοιχη θέση του Μάνου ανακατευόταν στα διοικητικά του Άρη. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον ο Μάνος δεν πρέπει να ανακατεύεται και αυτό και έρχονται παιδητές. Εμείς είχαμε κοντομίνα, είχαμε ένα σωρό. Εγώ κάποτε είχα βρεθεί. Είναι έτσι, δεν είναι. Εγώ κάποτε είχα βρεθεί. Άκουμε. Εγώ κάποια φορά είχα κάνει ένα καφέ με τη Θύρα 10. Και τους είπα ένα πράγμα. Όσο είστε στην κερκίδα και δεν ανακατεύεστε, εγώ θα είμαι μαζί σας. Άμα δω ότι κάνετε, ξέρω εγώ, θέλετε να πάρετε πόστα αυτά και ιστορίες, ναι, θα τα χαλάσουμε. Τέλος πάντων, πιστεύω, ναι, πιστεύω, δεν είναι από αυτούς οι οποίοι. Όχι, δεν. Λέει κάποιοι, λέει, να σου περίζουν, λέει η αυτόνομη Θύρα 10. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν το ξέρω, ελπίζω να μην γίνει ποτέ, όχι, γιατί έτσι θα βοηθηθεί. Έτσι στην κερκίδα να είναι πάνω, ναι, και. Εμείς, ναι. Εμείς, εγώ τουλάχιστον μιλάω σαν αγνός φίλαθρος του Άρη, μπορείτε να μου την πέσουν οι αρένες και να πούνε τι λες. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να δω ποδόσφαιρο. Θέλω να δω ποδόσφαιρο. Η ομάδα μου πηγαίνω και πήγα μερικά παιχνίδια. Δυστυχώς είναι εκεί που είναι. Δεν έχουμε κάποιον να συσπυρώσει τους φιλάθλους. Να βγει ένας Αριανός, δεν ακούω, και να πήρε παιδιά, είμαι εδώ. Είμαι ο Μάνος του Άρη. Είμαι ο Αντωνιάδης ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Να ενώσουμε τους φιλάθλους του Άρη. Σκορποχώροι είμαστε. Ραπ, είμαστε σκορποχώροι. Ειλικρινά και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί αυτή η ομάδα που γέμιζε τα γήπεδα με Αθλέτικο, με Μάντσεστερ Σίτι και φαντάζω τι ποδόσφαιρο παίζαμε, κοίταξε που είναι στη Γάμα Εθνική. Και είναι ο Πλατανιάς, χωρίς να θέλω να αποτιμήσω, η Βέρεια με 300 εισιτήρια, ξέρω εγώ, ο Ατρόμητος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξω, συγχαρητήρια στον Ηρακλή, θα είμαστε οι αγνοί φίλαθλοι στο Καφτατζόγλιο να παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο τον Μάνο και τον κύριο Παπαθανασάκης, λέγεται. Ναι. Έτσι λέγεται. Που επένδυσε σε αυτό το σωματείο. Θα έχουμε δύο ομάδες στη Β' στην Α' Εθνική. Ναι. Και ελπίζω να σηκωθούμε και εμείς όρθιοι κάποια στιγμή. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Με ξέρεις, βρε, έλα, εντάξει. Αυτό δεν έχει σημασία. Το πρασινοσκούλικο είμαι, βρε, τα λέγαμε προχθές. Εντάξει. Α, είσαι και εξιντάρης εσύ. Βέβαια, ρε, ραπ. Είσαι εξιντάρης εσύ. Έχω περάσει, έχω δει πολλά παιχνίδια του Άρη από μικρό παιδί κτλ. Αλλά επειδή έπαιζε ένας φίλος μου στον Ηρακλή, στους ερασιτέχνες τότε κτλ. Συγχωρέθηκε νέος. Λοιπόν, πήγαινα στον Ηρακλή, τον έλεγα και μέσα μου τον αγαπάω. Τον Ηρακλή, πέρα από αυτό, πας χορεύεις τώρα με τις κυρίες. Χορεύω, ναι. Χτυπάς φτερό. Χτυπάς φτερό. Έχω τραυματιστεί λίγο στο τετρακέφαλο. Ξέρα, τα άμαθα, τα άμαθα. Εξιντάρεις, είσαι και νεανής σαν τον Μπούζο. Ναι. Θα περάσω αύριο. Θα περάσω αύριο από το Ζάπινγκ να σε δω. Να περάσεις χαιρετίσματα σε όλους τους αγνούς φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Για χαρά. Είναι ένας εξιντάρης, γυμνασμένος, του αρέσει ο χορός. Στη γειτονιά μου. Πασοξής, παλιός και Αριανός. Πρασινοσκούλικο το λέω εγώ. Έτσι είναι το προσωνύμιο του. Είναι πολύ καλό παιδί και του αρέσει και το ωραίο φίλο. Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα, γλυκό αγόρι, καλημέρα! Βρε γλυκό αγόρι, βρε γλυκιά άνθρωπε, βρε. Πού είσαι, γλυκιά μου? Χθες μου φαίνεται δεν βγήκε στο βράδυ. Όχι, προσπάθησα, αλλά ξέρεις, ήταν το μάτς. Είχε δουλειά. Είχαν τη τιμητική του στη Βάζελη, οι Ηρακλειδείς, πού να βγάζεις γραμμή. Ήταν και ο γιατρός καλεσμένος.
Ένα μισάωρο περίμενα, βαρέθηκα να περιμένω, το έκλεισα. Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, θα βγήκαμε σήμερα το ίδιο πράγμα. Στο φίλο τον προηγούμενο που βγήκε, τον Αριανό, μπράβο του. Μπράβο του. Είναι καλό παιδί, ναι. Σου λέω. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται, φίλε μου, να περιμένει 1825 μέρες τον Ηρακλή να έρθει στην Αλφα για να δει τον Ολυμπιακό. Δίπλα είναι η Τούμπα. Νάτα, όλα αυτά τα χρόνια. Έπρεπε δηλαδή ο Κωσίμ να περιμένει 1825 μέρες να ανοίγει ο Ηρακλή στην Αλφα για να δει τον Ολυμπιακό, Παθηνακό κτλ. Ναι. Τούμπα δίπλα είναι, μια γειτονιά είμαστε. Ναι. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε. Ένα μισό λογάκι για το χθεσινό μάτς, πεθαμένοι εμείς, δεν το συζητάω. Ένα ευχαριστώ και respect στο Παναθηναϊκό που έκανε και fair play. Έκανε fair play και ένα ευχαριστώ μεγάλο του λέω, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, δεν σου κάνω πλάκα. Τουλάχιστον καταλαβαίνετε όταν κάνω πλάκα. Όχι, όχι, ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόμαστε, πεθαμένοι ήμασταν. Ναι, για να σε πω. Λοιπόν. Πού το αποδίδεις, να πούμε. Δεν ξέρω. Από το Φεβρουάριο και μετά δεν ξέρω τι έχει πάθει η ομάδα. Όλοι κάνουν μια κυλίτσα. Εμείς μάλλον κάναμε σκεμπέ. Σκεμπέ, ναι. Σκεμπέ, ναι. Δεν ξέρω που φίλετε. Ναι. Πιστεύω ότι στο κακό ρόστερ και στην κακή οργάνωση της διοίκησης. Εκεί πιστεύω. Παίχτες πολύ τραυματισμοί. Είναι και αυτό ένα. Δεν θα πω δικαιολογία, αλλά μια αιτία. Όταν δεν έχεις παίχτες. Είσαι που είσαι με 12-13 παίχτες, τραυματίζονται άλλοι 5-6 και αντεγιά που λένε. Τέλος πάντων. Ας προσπαθήσουν τώρα να κάνουν. Δυο νίκες να πάρουν τουλάχιστον το εισιτήριο του Europa League, γιατί και εκείνο το βλέπω χλωμό όπως πάμε. Γιατί χλωμό? Γιατί δύσκολα είναι. Με αυτά που μου έδειξε η ομάδα χθες, δύσκολα. Αν και με την Τρίπολη μου άρεσε η ομάδα, έκανε φάσεις, δεν τις έκανε στον γκολ, χθες άλλα πρέπει να δω, άλλα είδα. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο, εδώ στη Γερμανία αυτό το πράγμα που κάνανε η ομάδα μου στο πρώτο μήχρονο λέγεται Arbeitsverweigerung. Πώς το πες? Θα σου μεταφράσω, Arbeitsverweigerung λέγεται, θα σου μεταφράσω. Ναι. Είναι, πώς λέμε δηλαδή, αρνούμε να εκτελέσω τα επαγγελματικά μου καθήκοντα. Έλα. Αυτό το πράγμα έκανα ήθελα να σου πω αυτό το μικρό. Τέλος πάντων, είπαμε αρκετά, θα πω μια μισή κουβέντα, δεν αξίζει παραπάνω να μιλήσουμε. Θέλω να πω εκεί στο Κενόρυφκο το Κολυνδρό. Ναι, το Κολυνδρό, ναι. Ναι, το Κενόρυφκο. Τα τσακάλια. Τα τσακάλια του Κολυνδρού. Ναι, βγήκε ένα εκεί από το Κενόρυφκο και σου πίτσα. Σούπα. Σούπα. Την τρώμε το κουτάλι ή τη ρουφάει με το καλαμάκι. Το κουτάλι, να. Ναι, την τρώμε το κουτάλι ή τη ρουφάει με το καλαμάκι. Καλαμάκι. Για να μας απαντήσουν άλλοι. Στον Κολυνδρό. Κάνουνε ωραία μπαμπάρια. Κάνουνε ωραία μπαμπάρια. Έτσι λέγεται ένα φαγητό. Μάλιστα. Σηκωτάκι είναι μπαμπάρια, λέγονται. Μάλιστα. Δεν μου λες, όπως είπα, αυτοί κάνανε 1825 μέρες, παίζανε στις επαρχίες, στα χωριά, αριστερά, δεξιά, βγήκαν τώρα. 1800. Είτε με είτε χωρίς την αδειοδότηση Κωστήμου. Ναι. Για την εσωτερία θα παλεύουν, αλλά θα το είπε και εσύ, δεν είναι. Έτσι είπε και ο πρόεδρός τους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει που συμφωνούμε. Μ' αρέσει που συμφωνούμε. Ναι. Σήμερα τουλάχιστον τα βρίσκουμε σε όλα. Λοιπόν, αυτός ποιος? Ξέχασε τη τελευταία επίσκεψη στη Τούμπα ότι βούτυξε μια παλάμη. Στη Τούμπα βούτυξε παλάμη, εντάξει. Ναι, τη ξέχασε μάλλον. Γιατί θα έρθει με τον Λουκίνα και με το, πώς τον είπε τον άλλο, θα έρθει στη Τούμπα. Λέει, ήρθαν οι άλλοι λέει, με τον Μπούργο, με τον Μούργο. Και μας κάναν αυτά που μας κάναν. Μούργο. Η τελευταία επίσκεψη φάγανε μια παλάμη, αν δεν κάνω λάθος. Φάγανε. Όχι, άμα δεν θυμάμαι καλά, βοήθησε με τη μνήμη. Δεν ξέρω. 5-1, ναι, παλάμη. Σωστό. Α, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα και σε έναν άλλο ρεκλειδέα πριν ορισμένο. Εγώ δεν ξεχνάω, εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Είσαι Γκαμίλα. Έχω μνήμη εγώ. Λοιπόν, έναν άλλο ρεκλειδέα σου μίλησε για κάτι αστιμή και ότι το Σεπτέμβριο ο Ρατλής θα γίνει ΠΑΕ. Αν κατάλαβα καλά, θα εννοεί σίγουρα ότι θα πληρώσει τα χρέη ο Ρατλής. Ναι. Και θα γίνει πάλι ΠΑΕ, θα πάρει το αφημί του, έτσι δεν είναι? Γιατί εμείς πήραμε στο βόλεϊ με άλλο αφημί. Το double. Double, ναι. Δηλαδή είναι όπως ακριβώς το κατάλαβα, θα πληρώσει τα χρέη του και θα γίνει πάλι ΠΑΕ Ρακλής με το αφημί του. Αυτό που είχε. Ξέρω εγώ, να θα μάθω από το ρέμο εγώ, θα μάθω. Ναι, να μας βγει αυτός ο Ρακλής που του είπε πριν 3-4 μέρες, ότι αυτοί πέραν προτάσουμε με άλλο αφημί, ενώ εμείς θα γίνουμε ΠΑΕ και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Όταν θα πληρώσει τα χρέη και θα πάρει το αφημί του αυτό που είχε, τότε ναι. Γιατί άμα γίνει ΠΑΕ, θα γίνει με άλλο αφημί ΠΑΕ, δεν είναι? Κωστήμου, θα γίνει νέος Ηρακλής. Να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, Κωστήμου, να μην λέμε μπουρδες, έτσι. Ο σταθμός είναι. Σταθμός. Μπαρμπαριά. Δεν θα λέμε ότι μπουρδες. Δεν θα λέμε μπουρδες. Μπαρμπαριά, νόμιζα. Δεν είναι. Μπαρμπαριά. Ναι. Μπουρμπαριά. Ναι. Πάμε και στο άλλο θεματάκι μας τώρα, ναι. Με τις χορηγίες. Οι χορηγίες.
Απ' τις χορηγίες. Κοίταξε να δεις τις χορηγίσματα που έχει, ε. Εμείς πήραμε το χρυσό και αυτοί θα πάρουν τις τουρκικές αερογραμμές. Κοίταξε να δεις. Καλά κάνουνε. Όπου πέφτει ο Μπερντές και θα πας. Ο Μπερντές. Εμένα έτσι με έχουν μάθει. Όπου πέφτει ο Μπερντές, ο Παράς και πας. Άρα δεν κάνεις κριτική στον άλλο. Δε, ναι. Αλλά δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Σωστό. Το ράβεις, το κλείνεις, φερμουάρ. Εγώ δεν. Σωστό. Φερμουάρ. Δεν είναι. Σωστό. Μπράβο. Πάμε και στο τελευταίο, θα κλείσω για να πάρουν και άλλοι ακροατές. Στο θέμα των συνδέσμων που φαγώθηκε εσύ, άτιμε εσύ Κωστή, φαγώθηκε σε αυτούς τους συνδέσμους. Δεν μου λες Κωστή, κάνει τώρα ο Σαββίδης σε πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης συνδέσμου. Οι τρεις ναι. συνδέσμους. Ναι. Δεν μου λες Κωστή μου, αυτοί οι σύνδεσμοι είναι κάτι παρόμοιο όπως είναι οι συνδέσμοι εδώ στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στην Αγγλία. Είναι δρυοντικοί συνδέσμοι. Δηλαδή, εμείς που κατηβαίνουμε από εδώ, από τον Μπόχουμ, από τον Ντίσσελντορφ, από το Μόναχο, από το Ανόβερο, από το Αμστερντάμ, από το Λονδίνο. Και ερχόμαστε να δούμε τη μεγάλη την Παουκάρα στη Τούμπα. Τι πάει να πει, μας φέρνει ο Σαββίδης. Άκουδο. Και αυτό σας φέρνει ο Σαββίδης. Άκουδο. Άλλο να κάνουμε. Άκουδο τώρα. Εγώ έχω δει. Σα ακούω. Άλλο να κάνουμε σύνδεσμο οι φιλάθλοι που λέμε παοξίδικα. Και άλλο να κάνει ο μεγαλομέτωχο σύνδεσμο δικό του να φέρει φιλάθλοι εδώ. Δηλαδή, άλλο να ιδρύσουν σύνδεσμο φιλών ΠΑΟΚ Ρωσίας φιλάθλοι. Σύνδεσμο και άλλο ο ίδιος ο Σαββίδης να ιδρύσει σύνδεσμο φιλάθλων και να φέρει εισαγόμενους φιλάθλους στην Τούμπα γιατί η Τούμπα δεν γεμίζει. Δεν νομίζω να είναι έτσι τα πράγματα που τα λες. Πώς είναι αλλιώς. Δεν νομίζω. Δεν τρίχθηκαν οι συνδέσμοι. Μπορεί να βάζει και αυτός λίγο να βοηθάει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και κλείνω οριστικά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός όντως του αξίζει να πάει στην Ευρώπη. Ναι. Μπράβο του, συγχαρητήριά του. Ναι. Αλλά όπως το κόβω εγώ, δυστυχώς για αυτούς. Το Σεπτέμβριο καφεδάκι στο καναπέ και θα βλέπω τη μεγάλη παουκάρα. Άμα πάνε στον Champions League. Αυτά έχω να σας πω. Ναι. Και καληνύχτα μου γλυκό αγόρι. Καληνύχτα και στο Γιάννη Χιλτίδη. Καλό ταξίδι. Διάλειμμα, Γιάννη, και μισή είναι. Είδες, το βλέπω εγώ το ρολόι. με χαρακτηρίζει κάπως ο φίλος ο 440. Με λέει ρετρόν παραπτώ που λέει: Η ελληνικός χρυσός δίνει 2.000 θέσεις εργασίας, αλλά καταστρέφει άλλες δεκάδες χιλιάδες. Φίλε, οι 2.000 θέσεις εργασίας είναι από την περιοχή εκείνη. Εάν λοιπόν υπήρχε πρόβλημα, αυτοί οι 2.000 θα φωνάζανε εναντίον του ελληνικού χρυσού. Γιατί δεν φωνάζουν. Αν έδινε, ας πούμε, 4.000 θέσεις εργασίας και μπαίναν άλλοι δύο από αυτούς που φωνάζουν, θα φωνάζανε. Εγώ δεν λέω ότι κάνει καλό ή κακό. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. 7-12 δεν διαβάζω το μήνυμά σου. Στην αίτηση λέω 562 έκπτωση τη ΕΠΟ που θα καταθέσει στο ειρηνοδικείο τη η ΕΠΣ Θεσσαλίας. Έχει έτοιμη και μια λίστα με 16 στελέχη που προτείνεται να αντικαταστήσουν τα νη στελέχη του ΔΟΣΟΥ τη Ομοσπονδίας. Όλοι του πρώην παίκτες τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του ΦΑΖΕΛΟΥ κτλ. Προφανώς είναι επειδή θέλουν να καθαρίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι να αλλάξουν τα κόζα για να γίνουν χαλίφιδες θέσεις του χαλίφι. Σχολίασε. Φίλε, η μαρμίτα είναι όμορφη. Είτε είσαι χαλίφης, είτε είσαι παλέμακος, είτε είσαι να πούμε ότι είσαι. Άστα. ΠΑΟΚ θρησκεία και έδρα στην Ευκαρπία. Βέβαια. Ρε ραπ, κάποτε υπήρχαν κάτι αργιανοί, κάτι βενζινάδες, κάτι ηγεσίες. Πού είναι ρε αυτοί. Στο τρακτέρ λέει FM βγαίνουν. Κατάρα της γριάς υπογράφει. Και ο άλλος λέει γενίτσαρους και τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς. ΠΑΟΞΙΣ από Ξάνθη. Εσύ δεν είσαι γενίτσαρος που δεν είσαι Ξάνθη, βίλε, και είσαι ΠΑΟΞΙΣ. Λέω, εγώ ρωτώ. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Φίλε, κοιμήθηκες, τι έγινε. Δεν μιλάει, Γιάννη μου, να πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Μ' ακούτε. Σας ακούμε, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, γυναίκα είναι. Από Πειραιά τηλεφωνώ. Καλώς την. Ειρήνη λέγομαι. Γεια σου, Ειρήνη. Καλά είσαι. Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Από τον Πειραιά τι θα ήσουν, Γάλλιο ή Πανιόνιο. Λοιπόν, σας ακούω καθημερινά και το μεσημέρι και το βράδυ. Πού μας ανακάλυψες, ρε φιλινάδα? Σας έχω ανακαλύψει εδώ και χρόνια. Μου κάνετε καλή παρέα. Αυτό είναι καλό. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Πες ό,τι θέλεις. Έχω καταλάβει ότι οι Ολυμπιακοί δεν είμαστε και πολύ ευπρόσδεκτοι στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Α, μην το λες αυτό. Υπάρχει αντιπαλότητα. Εδώ μαλώνουμε μεταξύ μας. Με τους ξένους δεν θα μαλώσουμε. Εδώ, κυρία μου, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας τώρα. Με εσάς δεν θα μαλώσουμε. Είναι δυνατόν. Ναι. Όχι, επειδή είμαι χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν μου αρέσουν οι αψιμαχίες. Είσαι πυριώτησα και είσαι χαμηλών τόνων.
Γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι Πειραιώτες είναι να πούμε οξύδημοι. Είναι βαρύμαγκες. Οξύδημοι είμαστε όταν βλέπουμε την ομάδα μας στο γήπεδο. Πας Καραϊσκάκη. Βεβαίως. Έχω και διαρκείας. Σοβαρά είσαι, δηλαδή καταλαβαίνεις από μπάλα. Αν καταλαβαίνεις θα μιλήσουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι καταλαβαίνω. Επειδή δεν ξέρω την ηλικία σου και πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αλλά και εμείς, αυτό τον Ολυμπιακό που βλέπουμε δεν μας αρέσει. Γιατί έχουμε δει Ολυμπιακό με κόκαλη, Γουλανδρή δεν πρόλαβα εγώ, Νταϊφά είδα, δεν μου πολύ άρεσε το επί του Ολυμπιακού στον Νταϊφά. Είδαμε μπάλα, είδαμε και αδικίες, αλλά είδαμε και μπάλα. Είδαμε παίκτες, είδαμε παικταράδες, είδαμε... τώρα βλέπω μια... ένα Καραϊσκάκι, πώς να στο πω ρε παιδί μου, λίγο έτσι υποτονικό. Βλέπω τον κόσμο κορτασμένο, μπουχτισμένο, δεν βλέπει μπάλα, αργό ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν έχεις τεχνίτες γρήγορους να πεις να ξεσηκωθεί το γήπεδο όπως και στον ΠΑΟΚ. Κάποτε μου έλεγε ο Αλέφαντος, γιατί είμαστε και φίλοι ας πούμε και τα λοιπά, και μιλάμε και εκτός, πώς το λένε, πλατό. Ρε γαμότο μου λέει, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν φιλάθλους λέει, οι οποίοι είναι λέει στα ίδια μέτρα. Δηλαδή θέλουν να βλέπουν και καλή μπάλα και γρήγορο ποδόσφαιρο και τσαχπινιές και μπάλα γρήγορο ανέβα κατέβα. Και αυτό το πράγμα λέει βλέπω την Τούμπα και το Καραϊσκάκι άδεια, γιατί λέει δεν τους ταιριάζει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν παλιά πήγαινες στο Καραϊσκάκι από πότε πας, αλλά ή αν κάποιος ο πατέρας σου... Το παλιό Καραϊσκάκι δεν είχα διαρκείας. Από τον καιρό που έγινε το καινούριο απέκτησα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως. Γιατί δεν πάτε. Αμαλία. Δεν πήγα για να σχολιάσω ας πούμε τον τρόπο του παιχνιδιού του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ ή των υπόλοιπων ομάδων. Τι πήρες, πήρα για άλλο λόγο. Σε ακούω όπως σου είπα χρόνια. Ναι. Σήμερα έτσι πειράχτηκα λιγάκι, γιατί σε άκουσα από εχθές που κάνεις την εκπομπή μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Ναι. Για την πλήση εγκεφάλου εντός εισαγωγικών. Όπως δηλαδή, ναι, ότι... που προσπαθείς να κάνεις ότι ας πούμε αν κρινόταν το πρωτάθλημα σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός θα ήταν δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός η φόρμα του, δηλαδή μια ομάδα παίζει 9 μήνες μπάλα. Ξεκινάει δηλαδή ο ΠΑΟΚ 3 μήνες και παίζει φορμαρισμένος πολύ και μετά πέφτει. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει λίγο άσχημα. Στη μάση του πρωταθλήματος ανεβαίνει λίγο και στο τέλος φουλάρει. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει δυνατά, πάει δυνατά και όταν πάρει το πρωτάθλημα πέφτει. Λέω, σήμερα με τη φόρμα των ομάδων, δηλαδή έτσι όπως είναι τον τελευταίο μήνα οι ομάδες, βάλω τον Παναθηναϊκό να παίξει με τον Ολυμπιακό 4 μάτς, ο Ολυμπιακός δεν τη βγάζει. Εννοώ όμως ότι η φόρμα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτό το μήνα. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, βελτιωμένος πάρα πολύ. Αυτό λέω. Συμφωνώ. Αλλά πρώτον, δεν παραβλέπεις το παράγοντα κίνητρο. Έτσι. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει για κάποιο λόγο έτσι. Α, λες. Βγει πρώτα στα play-off. Λες ότι εγώ πήρα το πρωτάθλημα. Υπάρχει μια στρατηγική. Ναι, αν θυμάσαι, μόλις τελείωσε στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί τα είχαν βάλει με την ομάδα τους για τα αποτελέσματα που έφερνε και τον τρόπο που έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Οι παίκτες δεν είχαν κίνητρο. Τώρα υπάρχει κίνητρο και είναι μεγάλο. Να σου πω κάτι όμως. Αμφισβητείς δηλαδή ότι αν θα υπήρχε αυτό το πράγμα και από την πλευρά μας, πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα έπαιζε με τον ίδιο τρόπο που παίζει τα τελευταία ματς. Άκουμε τώρα. Λοιπόν, στο ΆΚΑ πήγε στο τελικό. Βεβαίως πήγα. Το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού σε προβλημάτισε. Κοιμηθήκαμε. Ναι. Κοιμηθήκαμε. Σε προβλημάτισε. Ναι. Κοιμηθήκαμε. Ναι, το ναι. Λέω έτσι όπως ήταν. Που με μια ξάνθη χωριάτισα που ήρθε από ένα χωριό επάνω. Χωριό εννοώ ποδοσφαιρικά, έτσι. Πρώτη φορά κατέβαινε σε τελικό. Με τον Μπέρτο να κάνει το λάθος και μια κερκίδα η ξάνθη πάρα πολύ ωραία παρεπιπτόντος. Τι ωραία μωρέ το, από το καπί της γειτονιάς μου στην Τούμπα. Όχι, όχι. Είχε ωραία κερκίδα. Κερκίδα της ξάνθης. Ναι, ναι, μου άρεσε. Έλα, ρε φίλε. Γιατί παρόλη την ήττα δεν σταματήσαν να φωνάζουν. Να αυτή την και να. Καλά, αυτή κατέβηκε για, την ομάδα για τη συμμετοχή, εντάξει. Για τη συμμετοχή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ότι δυστυχώς για τις υπόλοιπες ομάδες χρειάζονται πολλά περισσότερα για να στεφθεί κάποιος πρωταθλητής και κυπελούχος. Και αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού μακράν από τις υπόλοιπες ομάδες.
Όσο μένουν οι φίλαθλοι των υπόλοιπων ομάδων σε ορισμένα συγκεκριμένα μάτς, σε κάποια ντέρμπι επιλεκτικά, δεν πρόκειται να πάρουν πρωτάθλημα ποτέ. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Θέλουν διάρκεια. Τα λέμε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για πολύ. Καλό βράδυ. Ήξερε μπάλα αυτή τώρα. Ήξερε να μιλήσει για μπάλα. Πά που είμαι με το κίνητρο, με είπε ξέρω εγώ κτλ. Ήξερε μπάλα. Σπάνιο για γυναίκα να ξέρει να μιλάει για μπάλα. Πάμε στην επόμενη κυρία. Στον επόμενο κύριο. Μπερδεύτηκα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σα, πιο ερωτική πόλη. Τι έγινε, ρε Μούρτη. Καλημέρα σα, κύριε Ραπτόπουλε. Πάρτα. Καλημέρα, κύριε Χιλιτίδη. Έτσι. Είδες, βρε, τι ευγενικιά κοπέλα. Αυτή τη φίλαθλη. Τη φίλαθλο. Ναι. Φαντάσου την με μία μπλούζα. Με τον αιώνιο έφηβο, το δαφνο στεφανωμένο. Μία γλυκιά υπαρξούλα στην Κερκίδα. Ναι. Πού να έχετε βρει τέτοιες γυναίκες φιλάθλωσες στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι οι παοκτσούδες έχουν βελτιωθεί στο, πώς το λένε, στο στυλιστικό τους. Όταν πήγαινα εγώ δεκαετία 80 στην Τούμπα, που έβλεπες γυναίκα πολύ σπάνια, έβλεπες γυναίκα με τζιν παντελόνι, βρώμικο, ψιλοκομμάτια, θέλω να πω, ταυτισμένη με την Κερκίδα της εποχής. Που να τολμήσει κάτσε. Θηλυκότητα μηδέν. Τώρα μετά από 20 χρόνια, 25, βλέπεις την Τούμπα περιποιημένες γυναίκες, κοπέλες. Στη Χαριλάου γίνεται νυφοπάζαρο, γινότανε στις Κερκίδες εκεί κτλ. Αν κάτι έχουμε να πενευτούμε στη Θεσσαλονίκη, τη σύγχρονη ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη, είναι ότι στα γήπεδα πηγαίνουν κοψές και περιποιημένες κυρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα που είπατε για την ομάδα της καρδιάς σας, αλήθεια, ο κλεωμένης ο φίλος σας, πού βρίσκεται, κύριε Ραπτόπουλε μου? Από τους πολλούς τους μπουλκουμέδες χάθηκε. Ο Ιάκυνθος έχει μέρες να σας πάρει τηλέφωνο. Πιθανολογώ ότι μέσω της εκπομπής βρήκε το τέρι του. Τώρα άμα τον χωρίσει σε κάνα χιλιτίδι το βράδυ, θα ζητήσει κάνα καψουροτράγουδο. Εγώ ακούω χιλιτίδι τις 3 και 4. Μάλιστα. Έτσι, καλά. Εδώ σας ακούει και ο σύνδεμος φιλάθλων Ολυμπιακού δαφνοστεφανωμένο στον Εύωσμο, κύριε Ραπτόπουλε. Εδώ θα με ακούει καλά και στη Ρωσία ο καινούριος σύνδεμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Ρωσίας. Κύριε Ραπτόπουλε μου, επειδή θα κλείσετε σε λίγο την εκπομπή, πιστεύω να θέλετε ίντριγκα σήμερα. Όχι μωρέ, τι ίντρικα. Όχι, μην το χαλάσουμε τώρα, εντάξει. Δεν κάνει να πούμε. Δεν μου λέτε, το είδατε το μάτς σήμερα Αμβούργο-Καλσρούε? Όχι, δεν άντεξα να το δω. Γιατί, κύριε Ραπτόπουλε μου, είχε και ελληνικό χρώμα, ξέρετε, σε αυτό το μάτς. Δηλαδή? Ο βοηθός προπονητή της Καλσρούε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι, ναι. Είναι Έλλην. Με καταγωγή από μια επαρχιακή, μια κομμόπολη του νομού Τρικάλων. Ναι, δικός μας είναι, δεν τον πρόσεξα. Σωστό. Και ναι. Από ό,τι με έχουν πει, γιατί το συζητούσανε σήμερα, ο Κυρνίκος τα έλεγε αυτά σήμερα που έπαιζε τάβλη με τον κύριο Σάβα. Στο Πασαλιμάνι. Ναι, γιατί ξέρει ο κύριος Νίκος μάλλον, όταν είχε έρθει για σεμινάρια στη Γερμανία, από αυτόν το άκουσα εγώ. Είχε έρθει στο Βάιλερ ο Νίκος, ναι. Ο Νίκος ναι, είχε δει τότε επί Χάπελ τα έλεγε αυτά, πήρε Χάγκελ λέει στη Βρέμη. Ναι. Είχε πάει εκεί σε κάτι συγγενικά πρόσωπα, μάλλον ασχολείται αυτές οι οικογένειες από εκεί από τα Τρίκαλα, ασχολούνται όλοι με τα εστιατόρια. Και πρέπει να ξέρει και τους συγγενείς του εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μα έλεγε λέει ότι έχει ένα θείο λέει που είναι Ηρακλειδέας. Ναι. Αυτές είναι, αυτά και αυτό το μάτς. Ένα-ένα το είδατε όμως, έτσι. Όχι. Τι πιστεύετε, ποιος θα παραμείνει, κύριε Ραπτόπουλε μου? Τώρα τι γίνεται, σε δύο έδρες παίζεται αυτό, τι γίνεται? Τη Δευτέρα παίζουν, ναι, πάνε, κατεβαίνουν οι άλλοι, πάνε στο νότο. Ναι, από το βορρά πάνε νότο. Τώρα έπαιζε, για να καταλάβω, έπαιζε Καλσρούε, Αμβούργο. Αμβούργο Καλσρούε. Αμβούργο Καλσρούε. Και τώρα θα παίξω στην Καλσρούε. Ναι. Αυτό θα το δω το δεύτερο, την Καλσρούε. 8 η ώρα τη Δευτέρα το βράδυ να μείνετε στους δέκτες σας και να παρατηρήσετε. Τι ήθελα να πω τώρα, παρεπιπτόντως προηγουμένως, την κοπέλα δεν τη λέγανε Αμαλία, τη λέγανε Ειρήνη. Ειρήνη. Συμπαθέσατε και μπορεί ο κύριος Κυλιτίδης να αφιερώσει και ένα τραγουδάκι αυτό το «Άχβρε παλιομισοφόρια». Του Αυλονίτη. Να το αφιερώσουμε στην κοπέλα. Βασίλη Αυλονίτη. Πήρε ο φίλος μας ο Παδός, δεν μου λες ρε Κωστάκη μου, μου επιτρέπει να σε λέω Κωστάκη. Άκου λέει, με μικραίνεις και τα χρόνια. Άκουνε. Τι είναι αυτό δηλαδή, πίνει φραπέ 2 η ώρα τα μεσάνυχτα στη Γερμανία. Ο, ναι. Είναι παοξής, δηλώνει παοξής. Είναι. Ναι.
Είναι όμως και φύλαθλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι. Φοράει κίτρινο κασκόλ, πάει στο γήπεδο. Φοράει. Ξέρετε ποιος είναι ένας από τους πολλούς χορηγούς της Μπορούσια Ντόρτμουντ, κύριε Ραπτόπουλε? Βοήθαμε. Οι τουρκικές αερογραμμές, κύριε Ραπτόπουλε μου, και έχουν διαμορφώσει και ένα VIP χώρο στο γήπεδο της Μπορούσια με διαφήμιση τουρκικές αερογραμμές. Εγώ δεν παίρνω διαφήμιση. Ναι. Δεν δουλεύω σε τουρκική εταιρεία. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε. Είμαι Έλληνας και Μακεδόνας. Ναι. Ο κύριος Κόκκινος, λέει, το συνεργάτη σας. Ναι. Ξέρετε όμως ότι ένας από τους επίσημους χορηγούς του Τσουλού είναι και οι τουρκικές αερογραμμές. Γιατί να μην είναι. Γιατί δηλώνετε λάτρες του Μέση. Δεν το, δεν το καταλάβατε, ρε, ότι. Η σχετική διαφήμιση, ξέρετε ότι. Παγκοσμιοποίηση. Η ομάδα της Μπαρσελόνας διαφημίζει τις τουρκικές αερογραμμές. Παιδί μου, πέρασαν τα ήθη. Πέρασαν τα έθιμα. Ήρθανε τα. Αυτά να τα λέτε στους φιλάθλους της πόλης σας. Α, δεν είπα. Αυτά είναι για τον λαό. Ναι, να τα λέτε στους φιλάθλους της πόλης σας. Γιατί προχθές είχατε και ένα νεότερο σε ηλικία οπαδό του δαφνοστεφανωμένου αιώνιου έφηβου. Που έγινε αυτός για τους πολλούς τίτλους φιλάθλους. Και δεν είπατε όμως για τον κύριο Ζλατάνο τι έγινε το 1972 και τον κύριο Μίχα, κύριε Ραπτόπουλε. Ο κύριος Ζλατάνος ήταν, εντάξει, σφύριζε λίγο τον Παναθηναϊκό παραπάνω. Ο κύριος Ζλατάνος, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Μίχας. Ο κύριος Μίχας σφύριζε γενικά την εξουσία. Δηλαδή, ΠΑΟΚ στον τελικό του 70, Παναθηναϊκό του 72 με τον ΠΑΟΚ αντίπαλο. Εσείς έχετε κάποιο περιστατικό, ναι, που έχετε ακούσει από το στο σπίτι σας εκεί, έτσι που να υπάρχει ένα ψεγάδι για τον κύριο Ζλατάνο και για τον κύριο Μίκα? Αυτά θα τα πάρουν στον τάφο τους. Για χαρά, μη ντροπή. Καλημέρα σας. Ο φίλος μου και συνάδελφος, ο συνάδελφος δηλαδή φίλος, γιατί συνάδελφος εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εκείνος είναι, και μάλιστα θα χαρώ πολύ όταν θα ανοίξει η ΝΕΤ, η ΕΡΤ, πώς τη λένε, 2-3 που θα χαρώ θα είναι αυτός ο Δημήτρης ο Δρακούγιας, λέει. Κόβουν με ψαλίδι τον πατσά στον κολυνδρό. Μπαμπάρια λέγονται. Ο Γιάννη, πώς λέγονται, βοήθησε με μπαμπάρια. Είχα φάει εγώ κάτι σηκωτάκι, είναι πολύ νόστιμο φαΐ. Θα σας έρθει, λέμε, κανένα αλιγάτορο από κολόκο για κατοικίδιο και θα τρέχετε. Μπουμπάρια. Μπουμπάρια. Χι. Όχι, δεν το λέω το όνομά σου. Γεια σου, Κασάπη. Αντώνη, παλίκαρε, γε του Νίκου του Κασάπη. Στέλνει μήνυμα. Ο φίλος Αργενός την Παρασκευή πριν τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός να περάσει από το Ζάμπινγκ, να πάρει ένα κερασμένο εισιτήριο, είναι καλοδεχούμενος. Έχω καιρό να δω τον Νίκο, έφυγε από τη γειτονιά, να του δώσει πολλά φιλιά. Πάμε στους τελευταίους 4. Γιάννη, είναι ένας που χτυπάει. 46 από 3 λεπτά, 4 προλαβαίνουμε, βεβαίως. Λοιπόν, πρώην Ηρακλάκιο. Πρώην Ηρακλάκιο Ταυλαρίδης εξασκεί τη γλώσσα, λέει, μαγιά η χορηγία Τούρκων. Ήρα! Ο φίλος Αργιανός από την Παρασκευή, ναι, το έστειλε στο μήνυμα, φίλε. Λοιπόν, ο φίλαθρος του Άρη, αν ψάχνει, θα μάθει ότι ο παδός του Άρη. Όχι, φίλε, δεν θα κάνω τέτοια διαφήμιση. Με συγχωρείς πάρα πολύ. 7,79, όχι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Στις πρώτες ακροαματικότητες της πόλης της Βορείου Ελλάδος, δεν θα κάνετε στην πλάτη μας διαφήμιση. Να πάτε σε αυτό που σας έφαγε τα λεφτά σε εκείνο το ραδιόφωνο που είναι στην Αμερική, σας κάνει. Όχι εγώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάμε στους τελευταίους 4. Καλά, δεν είπα, ρε Γιάννη, τώρα μας κάνει. Σε παρακαλώ πολύ. Δημοσιογράφους του Άρη. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Είπαμε καλημέρα. Έλα, ρε. Όπα. Όπα. Ρε το βλακοπόκο, ρε. Καλό παιδί είναι όμως, κοίταξε, είναι καλό παιδί. Άκου να δεις, ναι. Ρε εσύ, αυτός πρέπει να τα γράφει όλη την ημέρα, να πούμε, και τα λέει το βράδυ, ξέρεις. Το βλαχοπόγο, βρε. Ρε, βγήκε ένας αξιοπρεπέστατος Αργιανός, ρε. Τι ωραία φίλαθλη είναι αυτή, ρε. Ωραίος. Ο Αργιανός ο εξετάρης. Και Πασόκος, παλιός. Δεν με νοιάζει, ρε. Μάγκας, ωραίος, να πούμε. Ναι. Ρε, βγήκε, είπε 5 πράγματα, να πούμε, αντρίκια. Γείτονάς μου είναι, γείτονάς μου. Απέναντί μου. Όχι, ναι. Πολύ ωραίος είναι. Εγώ, ναι, σου μιλάω ειλικρινά, να πούμε, πόσο γουστάρω αυτός. Ας είναι Αργιανός. Και είναι καλός Αργιανός, δηλαδή, άνθρωπος που ακολουθούσε τον Άρη και τα λοιπά. Είναι απογοητευμένος. Δεν έχει σημασία, ρε. Ναι. Εγώ πόσες φορές έχω πει, ρε.
Εγώ θέλω τον Άρη να πούμε στην Αρθανική αύριο. Σου μιλάω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Να μάνα με την κόρη βέβαια. Γιατί ρε. Γιατί τι είμαι εγώ ρε να πούμε. Τώρα που λένε να πούμε. Κάστε να το αυτοί. Ο βράχο που έχω τώρα. Ρε πως με κάνει και τρελαίνομαι ρε. Ενώ το κουστάρω να τον το βράχο που έχω ρε. Ρε με έκανε. Πάλι με ξύπνησε ρε γάμο. Ρε βραχοπόγου, δεν σε έχω πει ρε, να πούμε να βγάλεις τις άσπρες κάλτσες ρε. Κόψεις και τα νύχια. Τις κάλτσες. Ναι ρε. Δεν ξέρεις ότι το κάνανε χείρις πέρσι για να τους βγάλουνε. Τις κάλτσες. Ναι ρε. Από το ποδάρι. Ναι ρε, δεν τις έβγαζε. Έλα. Τρία χρόνια, πέντε δεν τις έβγαζε. Έλα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πλάκα κάνουμε. Ναι. Αλλά ρε βλαχοπόχου, ρε. Πόσο ρε σα τσούζει ρε Ηρακλής, ρε. Ρε βλαχοπόχου, ρε. Ρε ρε εσύ, ρε. Ασχολήσω ρε με την ομαδούλα σου, ρε. Κάτσε τον Ηρακλή. Τρέμετε, ρε. Τρέμετε. Δεν θέλετε ρε, να είστε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Δεν θέλετε, ρε. Θέλετε να είστε, να σας έχουν εκεί στο άσπρο, στο ροζ συννεφάκι και να λένε τι καλή ομάδα είναι. Τι τίμια, τι κύρι. Τι καλή κυρία και εικόνες. Εντάξει, πας στην Τούμπα και ενώ σε κάνουν γκάιντα στο ξύλο, μετά σε πάνε για τσίπουρα. Εντάξει, έτσι είναι ο λαός. Ναι, κατάλαβες. Κύρι με γαλλικά, με πιάνο. Κατά τα άλλα, ο Αντωνιάδης βρίζει. Ο Αντωνιάδης βρίζει. Πότε έβρισα εγώ, σαν πάλι τα ίδια λέμε. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, δεν μπορώ να πούμε να μην πω για αυτό τον Αριανό. Για αυτό τον Ηρακλή που βγαίνει τον Αριανό. Ναι. Γουστάρω να τον ακούω. Θέλεις, ναι, σωστό. Λες και είναι 50 χρονών, ρε. 60 είναι. Όχι, ρε. Ο Ηρακλάκος. Α, ναι, ναι, ναι. Ο Αριανός, ο Ηρακλάκος, ρε. Ναι. Λες, μιλάει, λες και είναι 60 χρονών. Με λόγο, με τα. Όχι σαν και εμάς τους κογκολέζους να πούμε. Είμαστε κογκολέζοι, ρε. Μη μου ναι, το θυμίζεις. Μέστησε. Μέστησε. Είμαστε και να μας δέρουν καμιά δεκαριά. Μέστησε στο ραντεβού ο κογκολέζος σήμερα. Τι είναι αυτός, ρε, και ακού. Ο Ποκολόκο είναι σκηνοθέτης εδώ και. Είχαμε ραντεβού, αλλά ξέχασε να έρθει. Ρε εσύ, ρε. Ρε είσαι μια σουβιά, ρε. Πού το βρήκε, ρε. Εγώ τον βρήκα, ρε. Θα μα τρελάνε, ρε εσύ, ρε. Ποκολόκο, ρε. Ο Πασκουάλε. Ρε, δεν γίνεται, ρε. Εγώ πρέπει να πάω στο γιατρό ξανά να πούμε. Πάλι. Πάλι γιατί. Πώς αντέχω, ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κατέβεις, ρε, στην Ελλάδα φέτος. Θα κατέβω, ρε. Θα κατέβω. Αλλά τώρα έχω ένα πρόβλημα να πούμε. Θα κατέβω. Τι θα κατέβεις για πρόβλημα ή για καλό θα κατέβεις. Όχι ρε, για καλό. Για ρε. Καλό, τι. Να γιορτάσουμε ρε, να πούμε τώρα. Ρε. Να γιορτάσουμε, ρε. Ας που. Κοίταξε, όταν θα κατέβεις με το καλό, μην δώσεις την BMW σου στον κόκκινο. Ήδη κατέστρεψε τρία αυτοκίνητα, μην σου καταστρέψει και τον τέταρτο. Θυμάσαι τι τράβηξε. Θυμάσαι που σου είπα που μπήκαμε να πούμε και να πάμε με το Μάνο πέρα στην Κρίνη. Του δώσε τη μόνη σε ένα σταυροδρόμι. Αγόρι μου. Ακού, ναι. Με κόπηκε η πνοή. Με τη μία. Λέω, καλά, τι κάνεις ρε, του λέω. Άμα βγει κανένας από το εκείνο με πυροτέχνημα εδώ πέρα, ρε. Ήταν νυφάλιος ή. Όχι, ήμασταν ήδη φτιαγμένοι. Α, γι' αυτό, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Και του έδωσε στο τιμόνι για. Επειδή ήπιασε εσύ. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει, φτάσαμε στο. Πέρα εκεί στην Κρίνη, στο αυτό, στις αναμνήσεις παλιές. Ναι. Ακούς, σταματάει, τραβάει το χειρόφρονο, εμείς μέσα. Ναι. Ανοίγει την πόρτα, φεύγει και λέει πάρ' τα μπαργαρό του. Δεν ήξερα να παρκάρε. Ναι. Είπε τον αυτόν, ρε κύριε, τον πορτιέρι. Α, φιγούρα έκανε, το παίζε πλούσιος με αλουνού αμάξι. Ναι, ανοίγει, το, ανοίγει ναι. Την πόρτα του σαν οδηγός, ας πούμε, βγήκε. Ναι. Εμείς μέσα ακόμα. Ναι. Πετάει τα κλειδιά, πετάει τα κλειδιά στο πορτιέρι και λέει παρκαρέ το. Βγαίνω εγώ το λέω καλά, εμείς πού θα πάμε, του λέω. Τον καραγκιόζει, ρε. Τον καραγκιόζαρο, ρε. Σε περιμένω, σε περιμένω όταν θα έρθεις. Ρε εσύ. Κάτσε, έχουμε ακόμα, έχω να σε ρίξω χοντρό πινελίκι. Ρίξε εσύ και όταν έρθεις εδώ είμαι εγώ. Εγώ ξέρεις, ας πούμε, εγώ θα σε ρίχνω και εντάξει. Πίσω τι να κάνω. Κάνε.
Παίρνω και χάπια για να σε αντέξω. Τι να κάνω. Πολλοί, πολλοί παίρνουν χάπια για μένα. Πολλοί. Ναι. Τι να κάνω, ρε. Μας έχεις γίνει συνήθεια, ρε, παλιωτόμαρο. Εντάξει, ρε. Λοιπόν, έγινε. Έγινε, άντε. Άντε. Καλό βράδυ. Παλιωτόμαρο. Έλα, Βίλε. Έλα. Καλώς τον. Παοκτής από Ξάνθη. Καλώς τον. Λοιπόν, χαίρε μου που βγαίνω μετά από τον κύριο Αντωνιάδη. Σήμερα ήταν ήσυχος. Ήταν ήσυχος. Λοιπόν, καλά, είναι δυνατό, ρε, εσύ, να αποκαλεί βλάχο. Όταν είσαι κάποιος βλάχος με γλίτσα, μπορείς να αποκαλέσεις τον άλλο βλάχο. Ρατόπουλε, για πες μου. Εγώ που είμαι μισός πόντιος, ναι. Μπορεί έχω κανένα μπινελίκι σε κανένα σε πόντιος, μωρέ τώρα. Ή καμιά φορά στο δρόμο είναι κανένας φαλακρός, καράφλα, φωνάζω. Να, μπράβο. Και μετά κοιτάζουμε στον καθρέφτη και λέω τι αλήτης είσαι. Δηλαδή μετά τον Μάνο, τη μικρή Ολαδέζα, βγήκε και ο Βλαφοντόιτς εκεί και αποκάλεσε τον άλλο βλάχο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θέλω να πω για αυτή την ομαδούλα την ΑΕΠ. ΑΕΠ. Ποντίον, Παύλα 1908, Παύλα Ηρακλής, που μας βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο και ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουνε. Ανεβαίνουνε, βέβαια. Με χίλιες ενέσεις και με σπρόξιμο και αφού δεν πληρώθηκαν 1,200 και αφού πλαστογραφήσανε 1,200 τιμολόγια και... Αυτός τον ερασιτέχνη ήταν. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι άλλο ερασιτέχνης, άλλο αυτό. Να πεις ότι κάνανε, πήραν άλλο αφημί και δεν πληρώσαν τον Κατσαμπί και άλλους 100, ξέρω εγώ. Πολύ, ναι. Πολλοί δεν πληρώθηκαν, μόνο ο Κατσαμπής πολύ, εννοώ, πολύ χαρά. Εννοώ δηλαδή σαν τον Κατσαμπί. Ναι, μπράβο, μπράβο. Μην πουλάς τον Αμαγκιά που πλήρωσε άλλος τα χρέη, εντάξει. Μπράβο. Που τον βρίζεις και του λες να πούμε κοντό. Έτσι, έτσι. Και δεν γεμίζεις την τούμπα. Ναι. Γιατί δεν τη γεμίζεις. Γιατί δεν γεμίζω την τούμπα. Αλλά. Φίλε, να σου πω κάτι. Να μου πεις. Εγώ είμαι εξεντάρης. Έχω ζήσει τον ΠΑΟΚ στις δόξες του. Έχω δει ΠΑΟΚ. Και την Κερκίδα έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Ναι. Και στο εξωτερικό έχω πάει. Σωστό. Αλλά έβλεπα ποδόσφαιρο, κατάλαβες. Τώρα είμαι κουρασμένος. Τι να πάω να δω, φίλε. Δεν βλέπω. Δεν αποδίδει ομάδα. Και άμα δεν αποδίδει ομάδα. Προτιμώ να πάω στο handball, προτιμώ να πάω στο βολί. Τουλάχιστον να δω. Αγαπάς το καλό ποδόσφαιρο ή τον ΠΑΟΚ? Αγαπάω τον ΠΑΟΚ βασικά. Ε, άμα αγαπάς τον ΠΑΟΚ, γιατί πας? Να με δεν πας και λες, αγαπάω τον ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω μπάλα, κατάλαβες. Δεν βλέπω μπάλα. Ποδόσφαιρο, δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Τι μου λες, επί Σάντος και επί Ζαγοράκη την πρώτη χρονιά που πήγαινες 30.000, έβλεπες μπάλα? Κοίταξε, τότε μας εισπήρωσε τότε. Και να σου πω και κάτι, τους παίκτες αυτούς που είχε πάρει. Που είχαμε ένα Κοντέρας, που είχαμε ένα Γκαρσία, που είχαμε ένα Μουσλίμοβιτς. Δέκα τη βγήκατε. Πιάσανε όλοι. Ναι. Την πρώτη χρονιά, ναι. Τα λέω σωστά. Σωστό. Τώρα για πες μου, ρε εσύ. Αυτός ο Βρίζας, ένα παίκτη, ειδικά με Στέφετς μας κατάστρεψε. Και άμα θες και το άλλο, δηλαδή. Αυτός ο Μάρτενς και αυτός ο Μαντούρο, ναι, είναι δυνατό. Σωστό. Ρε, εσύ, να δίνουμε ναι, αλλά, ναι, αλλά να ξέρεις και το άλλο, ότι τότε ο Ζαγοράκης, φιλίες με τον Μπέο, τον Ψωμιάδη, Μαρινάκης, ήταν μια παρέα αυτή. Δεν ήσουν και πολύ εναντίον του καταστημένου. Με Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ έπαιρνε στα ψίχουλα. Και πήγαινε όμως 30.000. Αυτό θέλω να πω. Κάτι, ναι. Οι φιλίες πρέπει να υπάρχουν. Άμα θες να αναρριχηθείς, να μπεις στο καταστημένο, να χτυπήσεις ΕΠΟ, να χτυπήσεις όλους, πρέπει να έχεις φιλίες. Πρέπει να μπεις μες στα κόλπα. Έτσι δεν ξεκίνησε ο Βαγγέλας, για πες μου. Ναι, δεν βλέπω το Σαββίδι να τον αγκαλιάζεται. Και αυτό να πούμε, σα κάνει κόντρα ρελάς. Ρε, είναι μεγάλο πλήγμα για το οπαδικό του ΠΑΟΚ. Να φέρνει καινούριο σύνδεσμο, να ιδρύει αλλοδαπών της Ρωσίας. Φίλε, να σου πω κάτι. Να μου πεις. Ναι. Είναι θέμα τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Πρέπει να στήσουν ένα τριάντα σε αυτόν τον άνθρωπο που σημάζει στην ομάδα. Δεν τον βλέπω να στείλουν κανέναν τριάντα. Πρέπει να το στήσουν πάντως. Δεν είναι μόνο ότι πλήρωσε τα χρέη. Είναι νοικοκύρης, το έχεις ξαναπεί και άλλη φορά. Μεγάλος νοικοκύρης. Πληρώνει τα χρέη. Πληρώνονται όλοι στην ώρα τους. Είναι ένας, πώς να το πω. Μετά το Βουλινό, μπράβο. Είναι αυτός ο οποίος έχει νοικοκυριό. Γιατί και ο Βουλινός ήταν νοικοκύρης. Μπορεί να ήταν τρελός, μπορεί να ήταν παράβρον, μπορεί να ήταν ενάντια στο Πασόκ. Γιατί τον ΠΑΟΚ τον φλέρταρε το Πασόκ και ήθελε ένα δικό του άνθρωπο εκεί πέρα. Πολλά ήταν στη μέση. Σωστά, σωστά. Πολλά ήταν στη μέση. Σωστά. Έχω κουραστεί να κάνω το ταξίδι συνέχεια από Ξάνθη εδώ, από. Δηλαδή, να βλέπουμε και λίγο ποδόσφαιρο να πηγαίνουμε. Εντάξει, ξέρεις, κάποτε παίρναμε το διαρκείας, γιατί εγώ είμαι παγκοσμίως από τη δεκαετία του 80-90. Από το Μάιο παίρναμε διαρκείας, που λέει ο λόγος, κατάλαβες. Γιατί, εντάξει, αγαπούσαμε την ομάδα, αλλά βλέπαμε και ποδόσφαιρο. Ναι,
Ναι. Τώρα τι να δεις. Κατανοητό. Είναι δυνατόν ότι κάνουν αυτοί οι παίκτες τώρα για τον ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν τώρα να μου έχεις τώρα εκείνος ο Ράτσης τίποτα, ο ΜΑΚ τίποτα. Δεν αποδίδουν τίποτα δηλαδή. Πονάνε τα μάτια μας εσύ. Δηλαδή καμιά φορά λέω χίλιες φορές να μην έφευγε ούτε ο Τσαδάης, να φύγει ούτε ο Κατσικάς και να φεύγανε όλοι αυτοί οι υπόλοιποι που τους κρατήσαν εδώ πέρα. Αφού δεν αποδίδουν. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Τα λέμε. Λοιπόν, επόμενος κύριος. Κωστή, καλημέρα από τη Στουτκάρδη. Στουτκάρδη, Στουτκάρδη, φίλε. Λοιπόν, είχε δίκιο ο φίλος του Ολυμπιακού πριν, φίλε. Ο βοηθός προπονητού της Καλστρούης ονομάζεται Αργύρης Γιαννίκης. Αργύρης. Είναι Αργύριος Γιαννίκης, ναι. Ο βοηθός της Καλστρούης, ναι. Ναι, είναι γιος εστιατόρα. Είναι ένα παιδί της Καλστρούης, της KSC δηλαδή, της ομάδας, η οποία επενδύει πλέον πάνω του. Έπαιξε μπάλα αυτός εκεί. Στα παιδικά τμήματα, ναι. Είχε τραυματισμό. Ασχολήθηκε όμως σοβαρά με την προπονητική. Πόσο χρόνο είναι. Και είναι, τώρα είναι στα 30... Ω, μανάρι είναι για την προπονητής. Πολύ, πολύ άδεια καταρτισμένο, ναι. Μορφωμένο παλικάρι, μορφωμένο, πάρα πολύ προσγειωμένος φίλε. Και παρεμπιπτόντως Κωστή, ο παίκτης ο οποίος είναι καθαρά δικό του δημιούργημα και διαπρέπει στην Bundesliga είναι το Τουρκάκι, ο Χάκαν Τσαλάνογλου. Πάντως να σου πω κάτι, μακάρι να βγει ένας Έλληνας ρευσή μια φορά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα προπονητής, γιατί να πούμε τον Έλληνα τον έχουν απαξιωμένο και ο ίδιος απαξίωσε τον εαυτό του, έμεινε πολύ πίσω στο κομμάτι ποδόσφαιρο. Μακάρι, εγώ το θέλω να το δω αυτό. Να δω ένα Έλληνα προπονητή στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, σε μια Manchester United, σε μια, ξέρω εγώ, Liverpool, σε μια, ξέρω εγώ, έστω και μια δευτεροκλασάτη, σε μια Derby County, σε μια, ξέρω εγώ, Βαλένθια, σε μια, ξέρω εγώ, Κόρντομπα, έστω. Να δω ένα Έλληνα προπονητή. Ο Αργύρης θα τα καταφέρει, φίλε, γιατί το επίπεδο της Bundesliga είναι, παίζεται σε διαφορετικό χαλί. Δηλαδή εδώ η αξία σου μετράει. Τώρα, παράδειγμα, τον Lucien Favre της Gladbach, τον κατ' εμέ καλύτερο προπονητή αυτή τη στιγμή στην Bundesliga, έτσι, τον έχει στα υπόψη τη σοβαρά η Bayern. Δηλαδή αν κάνει να φύγει ο Guardiola, που δεν πιστεύω, θα κρατήσει ένα χρόνο ακόμα, αλλά αν κάνει να φύγει ο Guardiola, θα με θυμηθείς, φίλε, ο επόμενος προπονητής της Bayern Μονάχου είναι ο Lucien Favre της Gladbach. Μάλιστα. Ο Ελβετός. Θα δούμε, μακάρι, το εύχομαι. Μακάρι το παλικάρι, μακάρι. Εμείς με τα Βούργο βγάλαμε πάλι σήμερα έλκο στο Μάχου. Γέμισε το γήπεδο. Ναι ρε φίλε, είναι η ομάδα μου. Πονάω για αυτή την ομάδα εδώ. Έλκο στο Μάχου έπαθα. Έλκο στο Μάχου, βέβαια, αφού η Καρσούλη ήταν πιο ομάδα. Δηλαδή θυμήθηκα πάλι πέρυσι στον Παράζ. Παίξαμε με το Φιρτ. Και η Φιρτ ήταν και στα δύο παιχνίδια πολύ καλύτερη. Τώρα με 0-0 το παίρνεις. Ναι. Τώρα με 0-0 παίρνω το λεωφορείο που πάει στον κάτω Μαχαλά και η Καρσούλη παίζει Bundesliga. Μάλιστα. Με το εκτός έδρας γκολ. Για δούμε. Εγώ πρέπει να κερδίσω ή να φέρω 2-2-3-3. Μεγαλύτερη ισοπαλία. Για να δούμε. Πράγμα δύσκολο. Αλλά είδαμε. Έγινε 20. Φιλιά. Καλό βράδυ. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις, αδερφέ. Τι να κάνω, σύντροφε, καλά. Μια χαρά, από Καβάλα τηλεφωνώ. Τι λέει αυτή η πόλη αμαρτωλή. Τι να πει, νέκρα. Νέκρα, ε. Ναι. Λοιπόν, μ' ακούς? Πολύ καθαρά. Νομίζω πως το βρήκα. Ποιο βρήκες? Το καρπούζι δεν είναι. Ποιο καρπούζι? Το καρπούζι δεν είναι η λέξη, ρε. Ποια λέξη? Έλα, είμαι σίγουρος. Μήπως πήρες σε λάθος ραδιόφωνο? Όχι, σε εσένα πήρα. Ποιος είμαι εγώ? Ένας καράφλας δεν είσαι. Βρε, καράφλας. Το καρπούζι είναι, ρε, βρε, έλα, μην με δουλεύεις τώρα, τα λεφτά δικά μου είναι, το καρπούζι είναι. Έχεις δίκιο, φίλε. Σίγουρα δεν είναι το καρπούζι. Έλα, τα πάρεις αύριο. Όχι, okay, από πού να έρθω? Έλα, παραλία Καβάλας, στο Φρίνιο, στο Φρίνιο. Οκ, άντε, καλημέρα. Γεια χαρά. Οφελός Ελλάδος ραδιόφωνο πήρε. Θα ήταν και ο άλλος Φαλακρός, φαίνεται, ο παρουσιαστής. Πα,
Φεύγω μετά από αυτό. Καληνύχτα. 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 Φεύγω μετά.